Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ασπρόμαυρες πτήσεις και σήμερα. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μαζί. Μετά σου Τρέγια Ιατρόπουλο και Στέλιο Παντονίου. Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έως και τις 12, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, εδώ στους 107,4 στον FM. Καλό χειμώνα, Στέλιο Παντώνιο. Πρεμιέρα σήμερα. Ναι, καλό χειμώνα. Καλή αρχή να έχει ο δικέφαλος του Βορρά στο πρωτάθλημα και γενικότερα να κριθεί αυτό το πρωτάθλημα στους αγωνιστικούς χώρους. Και όχι στα δικαστήρια. Αυτό ακριβώς. Με μια αξιόπιστη διαιτησία να ελπίσουμε. Γιατί τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα. Ναι, δεν ξεκίνησαν. Για όσοι είδαν το μάτς και για όσοι το παρακολούθησαν, θα τα πούμε λίγο στην συνέχεια. Πρεμιέρα λοιπόν. Για τη Super League στο ελληνικό πρωτάθλημα είχαμε δύο μάτς τα οποία έχουν τελειώσει, έχουμε δύο μάτς εν εξελίξη, έχουμε άλλα τρία μάτς που θα διεξαχθούν αύριο και η πρώτη αγωνιστική θα κλείσει τη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ. Θα σας πούμε ποιες ομάδες. Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα. Τα δύο τα έχεις, Στέλιο. Ξεκίνησα πανέτοιμος τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να είσαι πανέτοιμος, γιατί λογικά θα σε ακούει το ακροτήριο εδώ του Λίμπερο και στη νέα σεζόν. Λογικά, πάντα από να πάμε. Βγάζεις ειδήσεις στο λαό του Λίμπερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη αγωνιστική. Στα δύο πρώτα παιχνίδια που έχουν τελειώσει. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας 1-0 με γκολ του Πρίγιοβιτς. Ο δικέφαλος του Βόρα πετυχαίνει την πρώτη του νίκη. Πανετολικός Ατρόμητος 1-2 με τον Ατρόμητο να παίρνει ένα σημαντικό διπλό. Και δύο γκολ του Ευθύμη Κουλούρη. Ναι. Ο οποίος είναι πρώτο σκόρερ. Μέχρι στιγμής. Μπράβο, μπράβο τον Ευθύμη. Μπράβο. Μακάρι να συνεχίσει να διαπρέψει το παλικαράκι αυτό. Και γιατί όχι να γίνει καλή μεταγραφή, να επιστρέψει, δεν ξέρω. Ο Κουλούρης, ο οποίος είχε βάλει και γκολ και στο ευρωπαϊκό αγώνα του Ατρομήτου. Στην ευρωπαϊκή αυτοκτονία, γιατί το έχασε την πρόκριση το 90 φεύγα. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα. Ναι, στο ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα 1-0 η Ένωση προηγείται. Με πολύ φθηνό γκολ. Δεν το είδα το γκολ. 37 και υποψία φάουλ υπέρ των Ιωαννίνων. Υπάρχει υποψία επιθετικού φάουλ. Και το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι και αυτό στο ημίχρονο, είναι αυτό ανάμεσα στον Απόλλων Σμύρνης και την Λάρισα, όπου είναι στο 0-1 υπέρ της ομάδας του κυρίου Κούλια. Με γκολ για τη Λάρισα, το οποίο αυτό γκολ πέρασε από την τρύπα που έχει η Βελόνα. Άμα δεις, περνάει από το πόδι του αμυντικού και πάει στην κλειστή γωνία, έχει ένα πολύ μικρό περιθώριο, δεν φαίνεται καλά. Δεν έχει καλό οπτικό πεδίο ο τερματοφύλακας, γιατί καλύπτει την μπάλα από τον αμυντικό. Και περνάει από εκεί. Και περνάει από εκεί. Είναι άμα σε θέλει. Ναι, άμα είναι να μπει δηλαδή η στρόγγυλη θεά, μπαίνει ρε φίλε. Και άμα δεν θέλει να μπει, γίνεται τετράγωνη ή πρ. Και άντε για. Και δεν μπαίνει. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αύριο έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Ναι. Έχεις έτοιμα. Τα έχω μισό λεπτάκι εδώ πέρα. Ναι, ωραία, τα έχω έτοιμα. Λοιπόν, αύριο έχουμε στις 7 και 4 Ξάνθη Παναθηναϊκός. Δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ίδια... τον οποίο έχουν χρήσει ως τέταρτο φαβορή για υποβιβασμό e-book. Ναι. Έτσι. Περίεργη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Ο Δόνης είναι. Ναι, ο Γιώργος Δόνης. Ο βρωγιοκομμένος που λέγανε οι παοξίδες. Ναι, αυτός. Αυτός. Γιατί το λέγανε βρωγιοκομμένο. Δεν κατάλαβα ποτέ. Άλλοι γιατί το λέγανε σκαμμένο. Α, σκαμμένο μπορώ να το καταλάβω. Γιατί. Γιατί έχει, ας πούμε, κάποια σημάδια, ας πούμε, στο πρόσωπο. Θα μπορούσε να το λένε σημαδεμένο, ρε φίλε. Εντάξει. Σημαδεμένο, δηλαδή αυτός, ο Δόνης, άμα ήταν στη θύρα 4, ναι, θα έγραφε στους τοίχους σημαδεμένος 4. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άνα, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Πανιώνιος Όφη. Τι ώρα είπες, παίζει ξανά με το. 7 και 4. Τον Αφραγκούζο. 7 και 4. Την ίδια ώρα ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Όφη. Μάλιστα. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Έλα ρε φίλε, τόσο δύσκολο μάτς. Στην πρεμιέρα, ναι. Τόσο δύσκολο μάτς. Και την Δευτέρα, ναι, πάλι στις 9.30, Λαμία Άρης. Λαμία Άρης. Ναι. Σ' αρέσει αυτό το μάτς. Ναι, σε βλέπω, έχει γυαλίσει το μάτι. Μα ναι ρε φίλε, περιμέναμε τον Άρη πώς και πώς να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Να έχει ενδιαφέρον. Άλλο τώρα να υπάρχει ένα ντέρμπι στην πόλη
Πάω Κάρης, Άρης, πάω, ξέρω εγώ. Και άλλο να παίζω με το Λεβαδιακό, να παίζω με τη Λαμία και τα με τη Λαμία, με τον Απόλλων Σμύρνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Στεναχωρημένα παιχνίδια. Άλλη έγκλη έχει, ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε. Άλλο σας πες, άλλη καζούρα. Αλλιώς κινείται η πόλη. Εντάξει. Ειδικότερα τα μαγαζιά, τα σπορτς καφέ και δεν συμμαζεύεται. Μπράβο. Εντάξει, και έχουμε και λίγα χρόνια να δούμε μερικά κινητά να κλείνουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μετά το πάω Κάρης, Άρης, πάω, ξέρω εγώ, και να διαμαρτύρονται οι εταιρείες των τηλεπικοινωνιών με τα κινητά, γιατί λέει, έχουμε λέει, χάσιμο μεγάλο. Τρεις μέρες λέει τα είχαν κλειστά. Το έχεις κάνει ποτέ αυτό? Όχι. Το να μην κλείσεις να κλείσεις τηλέφωνο σε περίπτωση? Όχι, που έχει, αλλά κάνει, οι πολύ κοντινοί μου, οι πολύ κοντά μου, γνωρίζουν, όσοι με ξέρουν πάρα πολύ καλά, ότι δεν δέχομαι καζούρα το επόμενο δίωρο μετά από μπουλκουμέ. Τρίωρο, τετράωρο. Κάνε μου την άλλη μέρα. Κάνε μου, ρε παιδί μου, μετά 6 ώρες. Μετά το μάτς ή την ώρα του μάτς, έχω σκοτωθεί, έχω πιεστεί στα χέρια, έχω παίξει μπουκέτα, μπουνιές, κλωτσιές, έχω ανοίξει μύτες, έχουν φύγει δόντια, έχουν πάει ερυθρό σταυρό και τα λοιπά παλαιότερα. Και εγώ φυσικά, έτσι. Δηλαδή, μην το παίζουμε και μάγκες και αυτά. Έχουν πέσει μπουκέτα κανονικά, δηλαδή, την ώρα του μάτς. Και ξέρεις τώρα, κάποια στιγμή συνετίζεσαι, ρε παιδί μου. Λες, αυτός δεν είναι καλά, ρε παιδί μου. Ξέρω, δεν την αντέχει. Δεν του μιλάμε. Άστο, ρε παιδί μου. Ή το βγάζω, τον λέω, άντε και γεια, φύγει αριστερά, να φύγω δεξιά, δεν έχω καμιά σχέση. Ή αφού τον έχω καψούρα, τον κουστάρα, τον αγαπάω, ρε παιδί μου. Θα του μίλησε μετά από δύο ώρες. Ναι, το ίδιο όμως κάνω και εγώ. Αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν εμένα, το κάνω εγώ. Την άλλη, και το κάνω, ας πούμε, την άλλη μέρα. Μετά 5 ώρες, 6 ώρες, ρε παιδί μου. Μην τον πειράζει και την ώρα. Άστονα. Είναι πάνω στη μούρλα, στην καζομάρα, στην τρέλα. Έχεις φάει τον μπουλκουμέ, τον έχεις μέσα, ρε παιδί μου. Τσούζεις, ψάχνεις προκτοσυναλάρ, ξέρω εγώ, να πας σε ύφεση τις αιμορροίδες. Κατάλαβες, βάζεις λίγο τάλκρα, ρε παιδί μου, για το σύγκαμα. Άσε με, μην με πειράζεις, ρε, εκείνη την ώρα. Άσε με να τη ρουφήξω, να την καταπιώ, να τη χωνέψω, να πιω και σουρωτή είναι φέτος χορηγός. Είναι. Να πιω και το χορηγό της Super League, να πούμε κανένα δυο σουρωτές, να χωνέψω και μετά πείραξε με. Κουφάλα, με πειράζει την ώρα να πούμε που τον έχω μέσα. Ποιος, ναι, δώσ' το. Ναι, ορίστε, πώς. Καλησπέρα. Ναι, χαίρετε, καλησπέρα. Με πέναλτι θα κερδίζετε τώρα εσείς. Αχ, να τους. Τι κάνετε. Πάντα πρώτος παίρνει ο άτιμος, ρε. Με πέναλτι θα κερδίζετε. Γιατί το πέναλτι δεν είναι? Αντώνη σήμερα σε πού, Θανάση, Βαγγέλη, Αδραγάθη. Όπως θέλετε, δεν είναι πρόβλημα. Αδραγάθη μου, το πέναλτι δεν είναι μέσα στο ποδόσφαιρο? Με πέναλτι θα κερδίζετε. Γιατί ρε φίλε, το πέναλτι δεν είναι στο ποδόσφαιρο? Το πέναλτι δεν υπάρχει σαν όρο, σαν ποινή, για σκάκι των ποινών που λένε στο ποδόσφαιρο. Φίλε και κολλητέ του Ραπτόπουλου, με πέναλτι θα κερδίζετε. Έτσι θα παίρνετε τα μάτς εσείς. Έτσι θα παίρνουμε εμείς. Όταν θα παίξετε με τον Άρη όμως την τέταρτη αγωνιστική, τότε θα τα πούμε. Ποια αγωνιστική? Την τέταρτη. Ή την έβδομη, δεν θυμάμαι. Τι θα γίνει? Την έβδομη είναι. Την έβδομη. Δεν είσαι διαβασμένος. Δεν το είδα καλά. Δεν πειράζει, άστον. Την τέταρτη παίζουμε με Άρη. Παίζουμε με καλά το είπες, παίζουμε με Άρη. 0-2. Φίλε του Ραπτόπουλου. Είναι κακό να είσαι φίλος του Ραπτόπουλου? Που τον κατηγορούσε και τα φιλαράκια. Και τον κατηγοράω και θα τον κατηγοράω και θα τον κράζω και θα τον κοπανάω όποτε το βλέπω και το ξέρει. Όποτε το βλέπω, τις τρώει τις θεραπηλίες του. Πότε θα βγούμε? Δεν γίνεται. Όχι. Φίλε, δεν θέλεις να βγεις. Δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται, σου είπα. Γιατί είμαι ταμένος στην Παναγία Δέξια. Δεν γίνεται να βγούμε. Αλλά μπορώ να σε κάνω κονέ, να σε κάνω γνωριμία έτσι με άνθρωπο που θέλει, ρε παιδί μου, τέτοια που γουστάρει, που του αρέσουν. Ξέρω εγώ να περάσετε καλά, περάσετε όμορφα. Να βγάλουμε σένα και το διπλανό σου, να είμαστε τέτοιοι. Εγώ δεν κάνω τέτοιες καταστάσεις. Άμα έχεις κανένα πρόβλημα και θες να συζητήσουμε και θες να σου δώσω τη λύση από την εμπειρία που έχω μέσα στη ζωή, ότι γουστάρεις, έτσι να σε βοηθήσω. Αλλά όσο εκεί. Και αυτό γίνεται, και αυτό γίνεται. Ναι, όσο εκεί. Δηλαδή φίλοι θα μείνουμε, να ξέρεις, το ξεκαθαρίζω από τώρα, δεν έχω τέτοιες βλέψεις. Ο Στέλιος εντάξει, το συζητάει από ό,τι βλέπω για να μην αντιδράει. Τι το ζητάω, δεν ξέρω. Φίλε, αφού γελάς, γουστάρεις. Τι να κάνω. Στον Αδραγάδη, γουστάρεις. Ο Στέλιος είναι λίγο τριχωτός, δεν σε χαλάει. Να βγούμε, να πάμε σε κανένα. Το φτιάχνουν αυτό οι τρίχες, δεν θυμάσαι που το λέει την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω, φίλε. Εντάξει, έχει λίγο κάτι. Το καλοκαίρι δεν βάζει από μέσα φανελάκι. Έχει εσωτερικό. Αδραγάδη, ολοκλήρωσε αγοράκι μου λίγο, γιατί έχουμε και άλλες γραμμούλες. Ναι, άντε, να είστε καλά, αγόρια. Γεια σου, παλικάρι μου, γεια σου. Δεν μας έκανες ένα γιούχου?
Να φύγεις. Εδώ και τρεις Σαββατοκύριακα λένε να βγούμε. Ο τύπος έχει αγριέψει. Να βγείτε. Να πάτε στο καλό. Εγώ θα σου δώσω και χαρτζηλικά και να πέρασε. Όχι, φίλε, δεν θέλω. Δεν θέλω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Εντάξει, μια και ανοίξαμε τώρα. Εντάξει, έκανε σε φταίο ο Αδραγάδης. Ας πάρουμε τις γραμμές. Δύσκολη, αλλά δίκαιη η νίκη. Γιατί δεν προλάβαμε να κάνουμε σχόλιο. Δεν πειράζει, θα πει ο κόσμος. Δίκαιη θα τη χαρακτήριζα τη νίκη του ΠΑΟΚ σήμερα. Δύο λεπτά δώστε μου μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά ελαφρυντικά δικαιολογητικά, αν θέλετε, για αυτή την μέτρια εμφάνιση. Καταρχήν θα σας πω ότι ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη παίζει το μάτς της ιστορίας του. Από το 1926 που ιδρύθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ, την Τετάρτη στις 10 το βράδυ παίζει το μάτς της ιστορίας του. Έχει ραντεβού με την ιστορία του. Προσπαθεί να κάνει αυτό που κανείς δεν πίστευε πραγματικά μέσα του ότι θα μπορούσε να καταφέρει να το κάνει. Να περάσει τρεις ομάδες θεωρητικά καλύτερες από αυτό, να τις αποκλείσει για να περάσει στους ομίλους του Champions League. Και αν δείτε ποια είναι τα ονόματα που έχει αποκλείσει ο ΠΑΟΚ, είναι η Βασιλεία, είναι η Σπαρτάκ Μόσχας. Πάνε αποκλείσει Τετάρτη και την Μπενφίκα, η οποία χάνει με 0-1 από τη Sporting Λισαβόνα. Έναν ολόκληρο όμιλο του Champions League πρέπει να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο κύριος Κομίνης, ο οποίος σφύριξε σήμερα, σφύριξε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Κομίνης, τα ακούτε? Αυτός ο διαιτητής ο οποίος έκανε δώρο στον Τίγρη, στο Μελισανίδη και στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, το οποίο κρίθηκε στα δικαστήρια, αυτός ο κάκιστος διαιτητής ο οποίος χρειάστηκε 4 ώρες να αποφασίσει αν ήταν γκολ ή όχι, σφύριξε σήμερα στην πρεμιέρα του υλικού πρωταθλήματος. Να το χαίρεστε, κύριε Γραμμένε, και η παρέα σας. Να τους χαίρεστε όλους αυτούς και εκεί στην ΚΕΔ. Να τους χαίρεστε, να τους καμαρώνετε και να τους κάνετε και διεθνείς. Και αυτόν και τον κύριο Ποντίκη και τον κύριο Αρετόπουλο, τον συνδεσμίτη του Ολυμπιακού, που κάναν δώρο πέρσι στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα και παίζει με κάποια βιντεότον που θα την περάσει αέρα πατέρα. Την κάνετε δώρο την ΑΕΚ 15 σίγουρα εκατομμύρια ευρώ και αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ την κάνετε δώρο 30 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό έγινε όλο το story από κύριο Κομίνη, από κύριο Ποντίκη, από κύριο Αρετόπουλο και από κάποιους άλλους κυρίους στα μεγάλα δικαστήρια. Καταλάβατε? Και σήμερα αφισβητείτε ένα ολοκάθαρο πέναλτι υπέρ του Πρίγιοβιτς. Ενώ υπάρχουν δύο κόκκινες κάρτες που έχουν χαριστεί. Στον Ιγκλέσιας. Στον Ιγκλέσιας το 63 που πατάει ολοκάθαρα τον Ουάρντα με τις τάπες. Και στον αμυντικό που μάρκαρε τον Ουάρντα. Τον Κότσιρα. Τον Κότσιρας, ο οποίος έπρεπε να είχε αποβληθεί και να έπαιζε ο Αστέρας Τρίπολης με 9. Πάμε στους φίλους που είναι στην γραμμή και θα τα πούμε και περισσότερα εμείς λίγο πιο μετά. Έλα, καλησπέρα φίλοι. Ναι, γεια σας, από Νέα Υόρκη περνώ. Σπρώ μαύρη Νέα Υόρκη, Σταύρος. Γεια σου, ρε Σταύρο, γιγαντά. Γεια σου, παλικάρα μου. Γεια σου, αγόρι μου. Καλά, εσύ. Αδέρφια, πενοτάρα ήτανε. Πενοτάρα ήτανε. Γιατί όπως θα μας πουλάνε τρέλα αυτή για 20 χρόνια τώρα, έτσι θα τις πουλάω και στο κέντρο του γήπεδου να έπεφτε ο Πρίγιοβιτς και να σφύριζαν πέναλτι και να σφύριζαν πέναλτι. Πέναλτι και κόκκινη. Κατάλαβες. Και να πω κάτι για αυτούς τους χάρτινους πέρσι, τα πέναλτι που πέρανε, που έπεφτε ο άλλος έξω από την περιοχή και σφύριζαν πέναλτι, αυτά τα ξεχάσαν, έτσι. 1,5 μέτρο, 2 έξω από την περιοχή στη Λαμία δεν πήρε πέναλτι. Πέρσι, ναι. Α, τέλος πάντων, αυτοί έχουν γίνει πιο αχώνευτοι από τους αχώνευτους. Τέλος πάντων. Βγαίνουν και μιλάνε κιόλας, αντί να κρατάνε το κεφάλι τους κατεβασμένο και να μην μιλάνε. Το κακό, είναι ότι στην πρώτη αγωνιστική, με μέτρια εμφάνιση, παίρνω μια ολοκάθαρη νίκη που τη δικαιούμαι, γιατί και ο Παπαδόπουλος έχει βγάλει τα αύγαλτα. Και βγαίνει ο προπονητής στο Αστέρα Τρίπολη. Συγγνώμη λίγο. Όχι, το πρώτο δεν το δίνει. Υπάρχει και στο πρώτο ημίχρονο πέναλτι στον Ουάρντα. Που δεν το σφυρίζει. Δεν το σφυρίζει. Άρα λοιπόν ο Κουτσιάφτης, ο διαιτητής, δεν δίνει ένα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ είχε 73% κατοχή μπάλας. Δεν δίνει δύο κόκκινες ολοκάθαρες στους παίκτες της Τρίπολης. Και βγαίνουν και αφισβητούν το ολοκάθαρο πέναλτι που τον ανατρέπει. Και βγαίνει ο Παντελίδης, ο προπονητής της Τρίπολης, και τι λέει? Τον κάνανε ερώτηση γιατί ο Αστέρας λέει, δεν πήρε την ισοπαλία. Γιατί λέει το πέναλτι, λέει αυτό που έδωσε ο διαιτητής, καθόρισε το μάτς. Και βγαίνει και ο Παπαδόπουλος τερματοφύλακας. Οι άνθρωποι είναι δασκαλεμένοι από την πρώτη αγωνιστική να επηρεάσουν το επόμενο μάτς του ΠΑΟΚ. Με αυτές τις δηλώσεις.
2-0, ναι, ναι. 2-0 το είχα αυτά έτσι. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αδέρφια, θα συνεχίσουμε εμείς και η πρόκληση με την Τετάρτη με την Πεφίδα. Άσως να πάνε τα πράγματα. Αυτό μετράει, ρε φίλε. Γήπεδο, τις, αντί στη ΣΑΚ το γήπεδο σήμερα, πρωταθλητές είναι και μάλλον και γήπεδο. Περνάτε να έχουν 10.000 εκεί μέσα παραπάνω. Έγινε, Σταύρο. Αυτή είναι. Έγινε, αδέρφια. Να σε καλά, καρδάσουμε από τη Νέα Υόρκη. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά. 23-10-287-888. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, σας. Στον αέρα είσαι, φίλε. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου. Γιώργος Χανιώτης, τι κάνεις? Γεια σου, ρε Γιώργη. Καλά, γόρι μου, καλά εσύ. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση γκρίνια σήμερα. Παγωθήκαν όλοι τα λοιπά να πούμε η ομάδα έτσι, η ομάδα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή η ομάδα τι δεν έκανε. Μια χαρά πήγε η ομάδα. Δεν ήταν καλό σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, όχι, δεν ήταν καλό σήμερα ο Παύλο. Εντάξει, είναι καλό. Και υπάρχουν, υπάρχουν αιτιολογίες. Θα σου πω τρία πραγματάκια μισό λεπτό και πες μου τη γνώμη σου, αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Ο Πάουκ σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, έπαιξε χωρίς Πέρκα, χωρίς Λιμιό, χωρίς Βαρέλα. Χωρίς Μαουρίτσιο. Λείπαν αυτοί τέσσερις. Για πρώτη φορά έκανε ντεπούτο ο ανέτοιμος Βέρμπλουμ. Έτσι, έπαιξε ο Ακπομ. Ναι. Δύο. Έπαιξε ο Μπίσεσβαρ το πρώτο του μάτς. Ναι. Και έπαιξε ο Χατσερίδης αναγκαστικά γιατί ο Βαρέλα έλειπε. Πολύ καλός ο Χατσερίδης. Εγώ τον κρίνω ανέτοιμο ακόμα το Χατσερίδη. Ανέτοιμος. Τον κρίνω ανέτοιμο το Χατσερίδη. Είναι λογικό με όλες αυτές τις απουσίες. Είναι λογικό με το μυαλό στο μάτς ιστορίας του που έχει να δώσει ο Πάουκ την Τετάρτη, ναι, να μην έχει το μυαλό του και να είναι 100% συγκεντρωμένος στο σημερινό μάτς. Παρόλα αυτά, δημιούργησε τις φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε μπροστά του ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι αντικαταστάτης του κανονικού τερματοφύλακα της Τρίπολης, του Αθανασιάδη, και κέρδισε δίκαια, επαναλαμβάνω, με το φτωχό 1-0. Σε μία μέτρια ημέρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, για να τα λέμε και όλα, από το 80 μέχρι το 93 κινδύνευσε. Έπεσε πολύ. Ναι, ήταν πελαγοδρομούσε δηλαδή. Ήταν χωνή η άμυνα, έτσι, για να τα λέμε και όλα. Το είπε και ο Λουτσέσκο αυτό. Άμπρα. Στις δηλώσεις. Αυτό είναι όλο το story της υπόθεσης. Τέλος, καλό, όλα καλά. Πάμε για Τετάρτη. Να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Τα σύλλου μου τελείωσε, θα μιλήσω. Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Και εσένα και το φιλαράκι σου διπλατό. Ψηρικά να πούμε. Ξέρεις, σου ψάρω πολύ. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Η ομάδα ήταν σίγουρα δεν ήταν όπως την βλέπαμε εμείς τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν αντιλέγω. Αλλά δεν μπορεί να γκρινιάζει ο καθένας μας. Έτσι. Με το παραμικρό. Δηλαδή πρώτη αγωνιστική ήταν 0-0. Μπορώ να κερδίσω. Να κερδίσω. Και εμένα δεν με εντυπωσίασε. Πήρα το πιτσιρικά μου σήμερα και πήγαμε από τη Χανιώτικα να κερδίσουμε κάτω. Ναι. Να δούμε τον αγώνα. Έτσι. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Δηλαδή γιατί να γκρινιάξουμε. Μισό λεπτό. Ας κερδίσω 0-0. Και εμένα δεν μου άρεσε. Και εγώ είδα τα χάλια. Αλλά εντάξει. 0-0. Γιατί είδες κανένα να θεματίζει και να βρίζει, ας πούμε. Μα ναι, βλέπω, τώρα γύρισα σπίτι να μου και βλέπω στο Facebook να πούμε τι πινελίκι πέφτει. Ο ένας άξιος, ο άλλος ανέτοιμος. Να σου πω κάτι, Γιώργο, και να κλείσουμε αυτό γιατί γραμμές. Υπάρχουν και μια ευτυχώς πάρα πολύ μικρή μερίδα που περιμένουν τον ΠΑΟΚ στη γωνία να κάνει στραβή για να βγουν να κάνουν το κόμπλεξ τους. Έτσι, υπάρχει και αυτή η μερίδα, δυστυχώς. Καταλάβες. Αυτή είναι που πραγματικά είναι αδαείς, που πραγματικά δεν νιώθουν από ΠΑΟΚ, που πραγματικά δεν ξέρουν ποιο είναι το συμφέρον της ομάδος και ποιο είναι το timing που μπορείς καλοπροαίρετα να πεις και 10 πράγματα και να κριτικάρεις. Είναι χρόνο για να με ρεστάσω να πούμε, ήμαρτο να πούμε. Έγινε, Γιώργαρε. Χαιρετισμούς στον Πιτσιρικά, να τον δασκαλέψει καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιστροφή στην Ασπρόμαυρη Χανιώτη. Ευχαριστώ. Έγινε, για χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, Λάρετε. Είναι καταρχάς ένας ακόμα βασικός παράγοντας για την ομάδα και θα ανησυχούσα κυριολεκτικά αν αυτή η ομάδα πετούσε μέχρι το 90. Είναι ότι ακόμα είναι οι παίκτες από την προετοιμασία. Δεν μπορεί. Αν αυτή η ομάδα γίνει 100% αυτή τη στιγμή, τότε το Γενάρη δεν θα μπορούμε να παίξουμε. Εγώ έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ όταν είδα να μπαίνει ο Βέρμπλουμ.
Νομίζω ότι σε πρόσφατη συνέντευξη είπε ότι θα παίξει μετά τη διακοπή. Ναι, το είπε στην παραμονή του αγώνα με την Μπενφίκα. Δηλαδή έμεινα έκπληκτος όταν είδα Βέρμπλου μέσα και να σου πω και λίγο ανησύχησα. Να σου πω λίγο την αλήθεια. Γιατί όσο... Απλά είπε ότι μίλησε με τον Κάνιας και είπε ο Κάνιας ότι δεν έχει τις αντοχές για 90 λεπτά. Μάλιστα. Οκ, να το δεχτώ αυτό. Αλλά είχε μεγάλο ρίσκο γιατί είδες τι πάρτι έγινε από το 82 και μετά μέχρι το 93. Για μένα ήταν η αλλαγή περίεργη. Δηλαδή ουσιαστικά έβγαλε έναν πολύ καλό και αμυντικά παίκτη που ήταν ο μικρός από δεξιά, ο Ζάμπα, ναι, ο οποίος πραγματικά βοηθούσε και αμυντικά. Μετέφερε τον Αιγύπτιο δεξιά, αλλά δεν μπορούσε να παίξει. Αριστερά έπαιξε πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Και φυσικά ήταν και κουρασμένος. Και έβαλε τον Μπίσεσβαρ εκεί. Ο Μπίσεσβαρ ήταν καλό να μπει στη θέση του Κάνιας, mm-hmm, ουσιαστικά. Αλλά και όλα αυτά είναι σχετικά. Τέλος πάντων, ας μην κάνω τον προπονητή άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η ομάδα είχε την κατοχή, ο άλλος έβαλε ολόκληρο πούλμαν και αυτή είναι και η τιμωρία, όποιος παίζει έτσι αντιποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάποια ώρα θα την πατήσει. Θέλω άμα λίγο δεν το αρέσει. Την άποψή σου, φιλαράτη, γιατί ξέρω ότι είσαι δίκαιος και καθαρός άνθρωπος, για το πέναλτι. Κοίτα, είναι τυφλός όποιος πει ότι δεν ήταν πέναλτι. Και να σου πω και γιατί. Μπορεί να το δει ξεκάθαρα στο Καταρχήν να ενημερώσω όλους τους ακροατές εδώ του Λίμπερο και της εκπομπής ότι μπορούν να μπουν στις ασπρόμαυρες πτήσεις στην ομάδα που έχουμε στο Facebook, η οποία έχει 11.500 μέλη, και να δουν τη φωτογραφία την οποία έχω ανεβάσει, η οποία περίτρανα αποδεικνύει ότι υπάρχει ανατροπή 1500%. Μα το έδειξε. Πληκτρολογήστε όλοι οι φίλοι. Πληκτρολογήστε όλοι οι φίλοι όσοι θέλετε στο Facebook επάνω αριστερά στο πινακάκι στην αναζήτηση ασπρόμαυρες πτήσεις, όσοι δεν είστε μέλη, μπείτε και δείτε τη φωτογραφία και θα καταλάβετε τι σας λέω. Αναστασία, το πρώτο που έγινε, είναι δύο οι στιγμές. Το πρώτο είναι ότι τσίμπησε την μπάλα. Αφού τσιμπάει την μπάλα είναι στην κατοχή του. Το δεύτερο είναι, και φαίνεται καθαρά, το χέρι του τερματοφύλακα εκεί που είναι στο έδαφος σηκώνεται προς τα πάνω και πιάνει το πόδι του Πρίγιοβιτς. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή πιο πέναλτι δεν γίνεται. Εντάξει, άμα του πιάνει το πόδι και το τραβούσε κιόλας, φυσικά θα ήταν 100%. Αλλά και αυτό, ενώ από μακριά μπορεί να μην φαίνεται, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι η κίνηση του τερματοφύλακα. Δηλαδή, ούτε καν το κερδίζει ο Πρίγιοβιτς με το να πάει το πόδι του επάνω στον τερματοφύλακα. Άμα θα προσέξεις, σηκώνει το χέρι προς τα πάνω ο τερματοφύλακας. Ενώ τα έχει μαζεμένα, ενώ βγαίνει με μαζεμένο χέρι. Όποιος πάει να πει οτιδήποτε, το κάνει επειδή θέλει να το πει, θέλει να μουρμουρήσει, θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, είναι σίγουρο, να φτιάξει κλίμα. Φτιάχνει κλίμα ο Παντελίδης με τον Παπαδόπουλο που κάνανε επίσημες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Και όλοι οι ερυθρόλευκοι κάτω να λένε κοιτάξτε τι γίνεται από την πρώτη αγωνιστική. Ναι, μα γιατί γίνεται αυτό. Γιατί τα τσιράκια των κόκκινων έχουν τέτοια εντολή να επηρεάσουν το επόμενο μάτς του ΠΑΟΚ διαιτητικά. Και το δικό τους. Φυσικά. Δίνεις τώρα πάτημα, δίνεις πάτημα τώρα στο Γατούλη και στον πλουσιοπάροχο αδομημένο υποπόταμο με το Μούση. Τους δίνεις πάτημα να βγαίνουν και το Γερατούκλι, να βγαίνουν και να λένε να κάνω συναρτησίες πάλι. Κατάλαβες. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Είναι 1000% πέναλτι. 1000% πέναλτι. Να έχεις 75% κατοχή και να έχεις πιο πολλές κάρτες από τον αντίπαλο. Ναι. Και ποιοι μιλάνε, αυτοί που είδαν σήμερα τον Κομίνη να σφυρίζει την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Το διαιτητή που τρίναξε το πρωτάθλημα στον αέρα. Το διαιτητή που 4 και 6 ώρες έκανε να αποφασίσει αν είναι γκολ ή όχι. Το διαιτητή που έκανε δώρο, ένα χάρτινο, ένα πέτσινο, ένα ψεύτικο, ένα ανάξιο, ένα άναδρο πρωτάθλημα στους χάρτινους. Και κάθε Αναστάση, τι έδειξε στο τέλος, γιατί αυτό που έγραψε είναι ότι έδειξε ότι κατοχυρώνει τον γκολ, σωστά. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι δεν πήγε ποτέ να καταθέσει, γιατί αν πήγαινε να καταθέσει και έλεγε την αλήθεια ότι εγώ κατακύρωσα τον γκολ, το πρωτάθλημα το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Ήταν τρομοκρατημένος, λέει. Είπε, λέει, ότι στην αρχή έδειξα γκολ, ότι κατοχυρώνω τον γκολ.
και πήγα ουσιαστικά και κατοχύρωσα τον γκολ. Έτσι είπε πριν φύγει από, μέσα από, τη, από τον αγωνιστικό χώρο. Και σου λέω τώρα, όταν κατοχυρώνεις τον γκολ, πού βρίσκεσαι? Στο κέντρο ή στη μεγάλη περιοχή της ομάδας? Γιατί εγώ τον είδα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας. Δεν ξέρει καν πού γίνεται η σέντρα αυτός ο διαιτητής. Για να ξέρω δηλαδή. Τι είπε, τι δεν είπε. Η ιστορία έγραψε. Και η ιστορία έγραψε ότι η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη, την Τρίτη παίζει και θα περάσει ο Μίλου Champions League. Και εσύ θα έχεις το άγχος και για την πρόκρισή σου, αλλά και για τα οικονομικά ωφέλη που πρέπει να πάρεις εσύ και να μην τα πάρει ο αντίπαλός σου. Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ παίζει την ιστορία του, επαναλαμβάνω. Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία του, για όσους το έχουν καταλάβει. Διακυβεύονται πάρα πολλές καταστάσεις για το μέλλον. Για το μέλλον, για την ιστορία, για να αλλάξει επίπεδο, να πιάσει το ταβάνι που πρέπει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι πολλά ταυτόχρονα όμως, ό,τι και αν είναι, σίγουρα, το πιο σίγουρο από όλα είναι από τα πιο ιστορικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Είναι σίγουρα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια. Δεν έχει σημασία τι θα γίνει. Αυτό λοιπόν, ένα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια, έχει τεράστια σημασία, αξίζει για μένα, να δηλαδή το ευχαριστηθούμε και αξίζει να το ζήσουμε. Έχει τεράστια σημασία τι θα γίνει, φιλάρα, τη συγγνώμη. Έχει τεράστια σημασία. Κοίταξε να δεις, ό,τι και να γίνει, ευτυχώς πια έχουμε έναν άνθρωπο που καμία καμπή δεν μπορεί να μην ισιώσει. Ευτυχώς έχουμε έναν άνθρωπο που αντέχει οικονομικά. Αν ήμασταν με τους Δαγοράκια θα σου έλεγα, ναι, τι να σου πω, τα πράγματα είναι τραγικά. Ναι, ναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κάποια στιγμή και οι υπόλοιποι άνθρωποι, και αυτός πρέπει να έχει τα δικά του ωφέλη, αλλά και οι υπόλοιποι, και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, οικογένεια, πρέπει να έχει μια ηθική ανταμοιβή. Ποια είναι η ηθική ανταμοιβή αυτή? Η είσοδος του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Να παίξει στα μεγάλα σαλόνια. Να κουνήσει το κανονικό ζεντόνι στην Τούμπα με Μπαρτσελώνα, με Ρεάλ, με Μάντσεστερ, με Γιουβέντους κτλ. Εκεί ανήκεις. Είναι η χρυσή ευκαιρία φέτος να το κάνεις. 90 έτσι λεπτά μας χωρίζουν. Με το πάνω έτσι χέρι είναι υπέρ μας. Και έχουμε και ένα πλεονέκτημα. Ουσιαστικά ήμασταν 60 εις βάρος μας, 40, και τώρα έχει γίνει 50-50. Τώρα το έχουμε φέρει στα ίσα. Από εδώ και πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό θαύμα. Τρεις ομάδες Champions League να τις πας στην άκρη. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει κάθε ομάδα αυτό το πράγμα. Η ελληνική ομάδα είναι για πρώτη αυτό φορά να παίζεις, Θεού θέλοντος, έτσι και περάσουμε, παίζεις για πρώτη φορά και αντί να πας στην τέταρτη σειρά, όπως λέγεται, ας πούμε, στην κατηγορία ομάδων, ναι, θα πάμε στην τρίτη. Μάλιστα. Ουσιαστικά ξεκινάμε. Και η ΑΕΚ μου φαίνεται παίζει στη τέταρτη. Ουσιαστικά ξεκινάμε από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Καλά, αλλά ας περάσει η ομάδα και θα τα βρούμε πια αν είμαστε τρίτη. Ναι, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως, επειδή όλα αυτά που είδα στη τελική ήταν πολύ ευχάριστα, σήμερα αυτά που είδα, θα ανησυχούσα, σου ξαναλέω, αν η ομάδα αυτή έπαιζε πολύ καλά μέχρι το 90. Το μόνο που θέλω και θέλει προσοχή από τη διοίκηση είναι επιτέλους να υπάρχει ένας τρόπος, να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορεί να δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα και να μην υπάρχει μια ισορροπία στις δηλώσεις. Κάτι πρέπει να γίνει. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Φιλάρετε. 23-10-287-888 από το σταθερό 6-9-45-287-38 από κινητό με χαμηλή χρέωση. FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Απόλλωνα ΕΛ 0-1 στο 61. Χάρτινη Πας Γιάννενα 2-0 στο 61. Μπενφίκα Sporting Λισαβόνας 1-1 στο 88. Καλησπέρα, αν περίμενε ο φίλος. Γεια σας. Δεν τον κόβω να περίμενα. Δεν πειράζει. Δεν περίμενα. Λοιπόν, για να σχολιάσουμε και εμείς λίγο πώς είδαμε το σημερινό μάτς. Είχε πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ σήμερα που έπρεπε να αντιμετωπίσει και να καλύψει συνάμα. Έπρεπε να αντιμετωπίσει την υποχρεωτική απουσία του Βαρελά, γιατί τιμωρημένος από με την κόκκινη από πέρσι, αν θυμάστε. Έπρεπε να αντιμετωπίσει το ότι έπρεπε να ξεκουραστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Βαρέλα και Μαρούσια έλειπαν. Ο? Και ο Μαρούσια έλειπε. Ναι, αυτό λέω. Α, ναι. Ο Βαρέλα έλειπε υποχρεωτικά, ναι, λόγω κόκκινης. Μαωρίσιο Πέλκας έπρεπε να πάρουν κάποιες ανάσες, να γίνει ένα σχετικό rotation για να
είναι έτοιμοι για το μάτς της ιστορίας που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ, της ιστορίας που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Οπότε πήγανε σημαντικότατες απουσίες από ποδοσφαιριστές οι οποίοι φέραν αυτές τις τεράστιες προκρίσεις και ο ΠΑΟΚ Τετάρτη δίνει το μάτς, επαναλαμβάνω, της ιστορίας του για να αλλάξει το ταβάνι του. Έλειπε ο Βαρέλα, έλειπε ο Μαουρίσιο, έλειπε ο Λιμιός, έλειπε ο Πέλκας. Μία τετράδα ποδοσφαιριστών που καταλαβαίνετε ότι και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση για διαφορετικούς λόγους ήταν σημαντικές απουσίες. Το 1 τρίτο της εντεκάδας. Και έπρεπε να καλυφθούν από Χατσερίδη, από Ζαμπά, από Μπίσεσβαρ, από Βέρμπλουμ, από Ακπόμ, από ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια του, ούτε λεπτά συμμετοχή. Ο Μπίσεσβαρ έκανε το πρώτο επίσημο παιχνίδι φέτος. Κάνετε πού το φέτος. Έτσι, ο Ακπόμ έπαιξε κάτι λεπτά. Εντάξει, ο Ζαμπά έχει πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή. Οκ. Ως εκεί όμως. Φάνηκε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο 12 λεπτό από το 80 μέχρι το 93 ότι φάνηκε κάποια σημάδια κούρασης και ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι ανέτοιμοι. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Αστέρας Τρίπολης και πήγε να σου κάνει τη ζημιά. Ευτυχώς που δεν έγινε η ζημιά, γιατί θα ήταν πάρα πολύ άσχημο ψυχολογικά και βαθμολογικά να ξεκινήσεις με χ και να φας κανένα γκόλ από την ομάδα η οποία παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια σου έχει κάνει μεγάλες ζημίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και φτύνει αίμα για να την κερδίσεις. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι έχασε ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Ναι, έχασε μετά από εκείνο το σερί το συνεχόμενο. Έτσι. Να πούμε ότι ήταν η 11η συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ σε πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε ένα μάτς που εγώ προσωπικά, παιδιά, το φοβόμουν πάρα πολύ για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους σχολιάσαμε. Πάμε στις γραμμές. Οι φίλοι περιμένουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Θοδωρή Ανόβερο. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Έλα, καλησπέρα, Στέλιο. Τι γίνεται, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Καλά είσαι, μπράβο, Στελάρα. Μ' αρέσουν και οι δημοσιεύσεις συνέχεια εκεί που βγάζεις, ανεβάζεις, μας έχεις, μας κρατάς συνέχεια ενήμερες. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι, έτσι. Πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν, να μην μπαίνουμε στο πάκι με το πέναλτι και το έτσι και το αλλιώς. Όχι, τίποτα. Τελείωσε. Τελείωσε το παιχνίδι. Ήταν ένας κακός διαιτητής. Εγώ δεν έχω δει ποτέ να μας παίζει καλά διαιτητής. Δηλαδή, κάπως έτσι μας φυρίζουν όλοι. Έτσι θα ρίξει και παίζουμε 90-10, ας πούμε. Οπότε δεν θα το δώσει σημασία. Και το πέναλτι το έδωσε, έπρεπε να το δώσει. Δηλαδή, τι θα έκανε παραπάνω. Δεν θα το έδινε, δεν έδωσε τόσα και τόσα. Είδε και αυτό στο ημίχρονο τι έγινε, προφανώς. Οπότε αναγκάστηκε να το δώσει. Οι παίκτες, η ομάδα γενικά προβληματισμένη. Ο Μαουρίσιο, παιδιά, είναι ο να πούμε ότι δεν έχει δώσει πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο υπέρ του Άρντα, έτσι. Και δεν έχει δώσει και δύο κόκκινες. Υπέρ του Άρντα, δεν έχει δώσει ακριβώς δύο κόκκινες. Ναι, δηλαδή στην πρεμιέρα της αγωνιστικής, της πρώτης, με μείον δύο που μου έχουν ρίξει. Με τον ΠΑΟΚ να είναι ο πρώτος υποψήφιος για το πρωτάθλημα. Με μια ομάδα πολύ υποδιέστερη από μένα, αν μου παίζεις έτσι, μες στην έδρα μου, φαντάζομαι τη συνέχεια ποια θα είναι. Το σκηνικό είναι απλό. Φέτος, επειδή πέρσι δεν πιστεύαν ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει αυτή την πορεία. Γι' αυτό και από την αρχή ήταν μέτρια τα πράγματα. Φέτος, επειδή το ξέρουν ότι θα παιχτεί πλέον το πρωτάθλημα στα ντέρμπι και δεν μπορούν πάλι να μην έρθουν στην Τούμπα ή να κάνουν καραγκιόζ λίγια, πρέπει να σε καθαρίσουν από νωρίς. Αυτό είναι. Τέλος. Τώρα από εκεί και πέρα. Η ομάδα παντός αυτή εδώ μας έχει δώσει το δικαίωμα να πούμε ότι φέτος μπορεί να κερδίζει και τους διαιτητές. Δηλαδή σε ένα προβληματικό παιχνίδι όπως το είδα σήμερα, γιατί φαινόταν ότι οι παίκτες ήταν αλλού και όπως και εσύ, έτσι και εγώ το φοβόμουν, πήγανε, δεν μ' αρέσει που ακούω η επαγγελματική νίκη, πήγαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν αγχωμένοι, μπερδεμένοι, εν πάση περιπτώσει τέλος καλό, όλα καλά. Δεν είχαμε και την τύχη στο μέρος μας. Ο τερματοφύλακας τους βγάζει από μάτα άχαστα πάντα, έτσι, τα άβγαλτα. Έχει τερματοφύλακας πάντα είναι MVP. Πασχαλάκης έβγαλε κανά δυο, έτσι. Πασχαλάκης, και εκεί με το Μανιά έβγαλε κανά δυο επικίνδυνα. Έκανε, ναι. Καρδιοχτυπήσαμε και εκεί. Δεν καρδιοχτύπησες. Ένα σφίξιμο πίσω το είχες μέχρι να σφίξεις το στραγάλι. Σίγουρα, ναι, μαζί σου. Ναι. Έτσι από το 70 και μετά 75. Δεν μου λες, ξόδευσες πολύ ούζο σήμερα με τους φρίτζιδες. Όχι, ρε, σήμερα δεν ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τους έχω εδώ πέρα. Είμαι μαλωμένος με όλους. Περιμένω γιατί για την Τετάρτη περιμένω το παιχνίδι. Okay. Λοιπόν, και είναι φίλε από την προηγούμενη εβδομάδα που τόλμα με τους τραχανοπλαγιάδες εδώ πέρα, τους τσομπανοβοσκούς, τους Γερμανούς, και μου λέγανε τι ομάδα είστε εσείς, γιατί μας κάνουν κουδούνια οι άλλοι, η Μπενφίκα, έτσι. Δηλαδή μας διαλύσανε εκεί μέσα, ό,τι και να λέμε. Μας κάνανε ό,τι θέλανε. Μετά το 20 λεπτό. Για μένα το 1-1 ήταν χρυσάφι, δεν ξέρω πώς το πήραμε. Από την άλλη είναι και καλό γιατί ερχόμενοι εδώ μέσα αυτοί
Θα έρθουν ψηλωμένοι, δεν ξέρω τι πάει να πει Τούμπα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα δείξει καλό πρόσωπο. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω δηλαδή. Παίξανε πολύ καλά αυτόν τον κενό το χώρο, φεύγανε πολύ καλά στην πλάτη μας, ήταν διαβασμένοι. Γενικά ήταν μια από τα οχτάρια της, ήταν αυτά που θέλω να δω, τέτοια οχτάρια θέλω να δω στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τύπου πίτσι. Ναι. Τέτοιους παίκτες θέλω να δω. Θέλω να δω τους προηγούμενους στο γήπεδο. Μας κάναν ό,τι θέλανε. Φυσικά προς γνώση και συμμόρφωση, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα παιχνίδι για να γίνεις, όχι απλά αλλάζεις. Όχι γράφεις ιστορία, γίνεσαι διαπλανητικός. Δηλαδή για τα επόμενα 5 χρόνια αυτό το μάτς είναι 5ετίας μάτς, εγώ έτσι το βλέπω. Το παίρνεις, μπήκες στο μίλος Champions League, θα πάρεις και το πρωτάθλημα, θα πάρεις και λεφτά, θα πάρεις και έγκλη και θα φέρεις και άλλους παίκτες. Από ένα παιχνίδι, τι να πω δηλαδή, ο Θεός και η Παναγία μαζί. Έγινε Θόδωρε. Αυτά παιδιά. Έγινε Θόδωρε, να είσαι καλά. Την άλλη εβδομάδα. Έγινε καρδιά, να είσαι καλά. Για χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Πέσαν όλοι. 0 στα 2. Okay. Πάμε να κάνουμε το break των 11 τότε. Αφού πέσαν όλοι και ξανατηλεφωνήστε παιδιά στο 2310 287 και 38 μετά το διαλυματάκι των 11. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Οι φίλοι που θέλουν να επικοινωνήσουν μηνυματικά. Και όσοι θέλετε να δείτε αν ήταν πραγματικά πέναλτι ή όχι, μπείτε στη σελίδα μας, στην ομάδα μας, στις ασπρόμαυρες πτήσεις, στο Facebook, να δείτε τη φωτογραφία την οποία έχουμε ανεβάσει εγώ και ο Στέλιος στην ομάδα μας. Ασπρόμαυρες πτήσεις πληκτρολογείται με ελληνικούς χαρακτήρες, μπορείτε να γίνετε μέλη αν δεν είστε και όσοι είστε να δείτε το ολοκάθαρο πέναλτι που κέρδισε ο Πρίγιοβιτς και πάρθηκε αυτή η πολύ σημαντική νίκη στην περιμέρα του πρωταθλήματος. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, Στέλιος Παντωνίου, ασπρόμαυρες πτήσεις, συντροφιά παρέτσα έως και τις 12 θα πάμε μαζί. Οι γραμμούλες είναι πάλι ανοιχτές, να μας πείτε την άποψή σας για το σημερινό μάτς, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, αν κέρδισε δίκαια ο ΠΑΟΚ ή όχι, γιατί μερικοί το αφισβητούν, τι πιστεύετε για την Τετάρτη. Εδώ είμαστε να συγκρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12. Να πούμε ότι στο 78 ΑΕΚ 2 ΠΑΣ Γιάννενα 0 και Απόλλωνος Σμύρνης Λάρισα είναι στο 0-1 στο 79, επαναλαμβάνω. Πριν από λίγο η Μπενφίκα ήρθε ισόπαλη στο 100, έλεξε αυτό το μάτς, είχε πολλές μανούρες με τη Sporting Λισαβόνας με 1-1. Τελικό στο 18-57 Ατλέτικο Μαδρίτης Βαγεκάνο 1-0-0-0 το ημίχρονο. Στο 81 Γυμνάσια Λα Πλάτα Ταγέρες 0-1. Σαρλουά Κορτράικ 0-1. Είπαμε Απόλλωνος Σμύρνης Λάρισα 0-1. Την ΑΕΚ δεν την έχει το στοίχημα για ευνόητους λόγους. Λας Πάλμας Αλμπαθέτε 1-0. Νάπολη Μίλαν ματσάρα γίνεται εκεί 0-1 ήταν το ημίχρονο. 2-2 στο 79. Βίσλα Κρακοβίας με Γκόρνικ Ζάμπζε 3-0, Μπρέντα Εξέλσιορ 0-2, Τσβόλε Αιτχόβεν 1-1, πάμε στην Τουρκία, Γκέτντεπέ Φενέρμπαχτσέ 0-0, Καϊσέρι Σπορ Μαλάτια Σπορ 0-0, Σάντος Μπαΐ από κάτω στη Βραζιλία 0-0, Κροατία Δυναμό Ζάγκρεπ, Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ 1-0, Βίλα Νόβα Γκοίας 0-0, Παϊσαντούσα Μπάια 0-0, όλα τα βραζιλιάνικα στη δεύτερη κατηγορία 0-0. Κόρδοβα, Οβιέδο, μόλις τώρα 0-1 στο 1 το λεπτό. Άρχισαν και οι Πορτογάλοι. Πόρτο Γκυμαράς 0-0. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα του στοιχήματος. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή να μην περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Φίλε. Εγώ είμαι. Να, εσύ, φίλε. Από Αθήνα παίρνω. Ναι, το όνομά σου. Δημήτρης. Ποια περιοχή μας πες στην Αθήνα, Δημήτρη? Χαλάνδρη. Ομάδα? ΠΑΟΚ. Εντάξει. Okay. Έχουμε πέσει όλοι στην παγίδα, γιατί εδώ πέρα μιλάνε όλοι για το πέναλτι, όλοι. Ναι. Έχουμε πέσει όλοι στην παγίδα και καθόμαστε εμείς να πούμε αν είναι πέναλτι ή όχι. Εγώ σου λέω το δίνει ή δεν το δίνει. Mm-hmm. Έτσι, αν ένας διαιτητής είναι πιασμένος τώρα, είτε από το γραμμένο, είτε από το Σαββίδι, είτε από τον οποιονδήποτε, δεν περιμένει την παραμικρή φάση να βγάλει κάρτα. Θα τρελαθούμε τώρα. Που δεν είδε καμία κάρτα. Ευκαιρία δεν θα ψάξει αυτός ο διαιτητής να βγάλει κόκκινη. Δεν είδε. Πάντως την κόκκινη του Ιγκλέσιας, δύο επόπτες, ο τέταρτος και ο διαιτητής δεν την είδανε.
Ολοκάθαρα, ολοκάθαρα πατάει με τις τάπες του. Αυτό το λέω, γιατί και στέκονται όλοι στο πέναλτι. Και εγώ σου λέω είναι, δεν είναι. Ακουμπάει, δεν τον ακουμπάει. Μακριά είναι ο διαιτητής. Ξέρεις γιατί. Αλλά αν είχε πρόθεση αυτός ο άνθρωπος, γιατί εδώ μου μιλάνε όλοι για εξυγίανση. Και ήρθε εξυγίανση και ήρθε εξυγίανση. Mm. Που σήμερα σφύριζε στην πρεμιέρα ο άνθρωπος που έκανε 4 ώρες να αποφασίσει αν είναι πέναλτι. Άντε, πες τα ρε Δημήτρη. Πες τα. Έκανε 4 ώρες να αποφασίσει αν είναι πέναλτι. Αυτός και έδωσε δικαίωμα σε ένα τζαμπατζή άνθρωπο να διεκδικεί αύριο 30 εκατομμύρια ευρώ και να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος μια ΑΕΚ. Μεγάλη ευκαιρία για τα Γιάννενα να μειώσουν σε 2-1 στο 81. Με το μισθακί. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι και πέφτουμε στην παγίδα για το αν είναι πέναλτι ή όχι. Δεν με απασχολεί, ρε φίλε. Ήταν ο διαιτητής κακός. Αλλά όχι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο διαιτητής πιασμένος από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να ευνοηθεί. Όχι, δεν θέλει να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ανάγκη να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ. Αν ήταν να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ, θα είχε δώσει με τη μία την κόκκινη. Οι διαιτητές αυτό ψάχνουν. Να βγάλει την κόκκινη, να πει τα έβγαλε τα λεφτά, κύριε Γραμμένο. Ορίστε, εδώ είναι. Η κόκκινη την έβγαλε. Τι άλλο μου ζητάς. Δεν μπορέσα να βάλω κάτι. Δημήτρη, εγώ δεν περιμένω να κρίνω αν ήταν πέναλτι, αν ήταν κόκκινη ή όχι. Από τη στιγμή που βλέπω αυτό τον εγκληματικό διαιτητή, τον κάκιστο διαιτητή, να σφυρίζει στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, μου στέλνουν το μήνυμα αυτομάτως και με τη σημερινή. Και με τη σημερινή διαιτησία που είδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ με μείον 2 στην πλάτη, ένα διαιτητή να μην δίνει 2 κόκκινες καθαρές κάρτες, ένα πέναλτι στον Ουάρντα στο πρώτο ημίχρονο, μου στείλαν το μήνυμα ότι κύριε. Αυτό που θα επακολουθήσει θα είναι κάτι παρόμοιο με το πρωτάθλημα. Ναι, σου λένε ότι εμείς είμαστε εδώ. Και εμείς πέφτουμε στην παγίδα για το αν είναι πέναλτι ή όχι. Δεν γίνεται. Ασχολούμαστε. Κάτσε, Δημήτρη. Δεν ασχολούμαστε με αυτό. Όχι, μα δεν γίνεται, ρε Δημήτρη. Δεν γίνεται. Ήταν ένα παιχνίδι κακό, λογικό. Έχουμε μια Ευρώπη μπροστά μας. Όλοι κάναν συντήρηση δυνάμεων, σίγουρα. Έβλεπες ένα μάτος, δεν έκανε κούρσες, δεν έκανε τέτοιο. Όλοι κάναν συντήρηση δυνάμεων για αυτό το παιχνίδι. Είναι τελικός. Είναι παιχνίδι δεκαετίας. Αλλάζει επίπεδο. Πώς να το κάνουμε να πάρει 15 εκατομμύρια ο Σαββίδης. 3-2 η Νάπολη. Μόλις τώρα το γυρίζει το μάτς. Όλοι είχαν το μυαλό τους εκεί. Όλες οι μεγάλες ομάδες κάνουν στα πρωταθλήματα τα μεγάλα. Κάνουν γκέλες μετά ή πριν από Ευρώπη. Πώς να το κάνουν. Και ασχολούμαστε με το διαιτητή. Πέφτουν στην παγίδα αυτών εδώ κάτω. Κοίταξε λίγο Δημήτρη. Εδώ πέρα. Άκουσε λίγο να σου πω. Πάτα ένα πάτα λίγο φρένο. Εσείς θα ασχολείστε εκεί μόνο με τον ΠΑΟ. Όχι, λάθος κάνεις. Μην μπαίνετε στην παγίδα αυτή. Δεν ήταν λάθος. Δημήτρη, συγγνώμη λίγο. Πάτα ένα φρένο, Δημήτρη. Δημήτρη, πάτα λίγο ένα φρένο. Ναι. Μας πήρες φαλάκι. Εγώ δεν μπορώ εδώ. Ναι, άκου λίγο. Άμα και εμείς δεν μπορούμε, αλλά συγκρατιόμαστε. Άκου λίγο. Δεν γίνεται να αφήσουμε ασχολίαστο και να μην οδηγήσουμε τον κόσμο σε ασφαλή συμπεράσματα όταν σχολιάζει ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης μετά το μάτς του ΠΑΟΚ ότι το μάτς κρίθηκε από ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε όταν βγαίνει ο τερματοφύλακας και λέει το ίδιο. Και δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε όταν ο Μανιάς, χωρίς να έχει κληθεί από τους δημοσιογράφους στο χώρο συνεντεύξεων, να περιμένει στη μεικτή ζώνη, έχοντας μαθητευτεί πάρα πολύ καλά και τον έχουν διδασκαλέψει οι άνθρωποι του Αστέρα Τρίπολης, τι θα πει. Πρόσεξε τώρα. Περιμένει ο Μανιάς να πάει η κάμερα και ο δημοσιογράφος, ενώ δεν τον έχουν καλέσει, να μιλήσει. Και λίγα λεπτά πιο πριν έχουν στήσει πηγαδάκι οι άνθρωποι του Αστέρα Τρίπολης. Τι θα πει. Βγες και μπες στο ΠΑΟΚ 24 και διάβασε τη δηλώση του Μανιά. Ναι, τα έχω διαβάσει. Ναι, δεν γίνεται Δημήτρη. Δεν γίνεται Δημήτρη. Δεν γίνεται. Μια ομάδα που δεν έβγαλε ανακοίνωση στη μεγαλύτερη σφαγή της στην ιστορία της, πόσα χρόνια έχει ιστορία, και δεν έβγαλε ανακοίνωση στη μεγαλύτερη σφαγή της από τον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια. Δεν έβγαλε ανακοίνωση, μία ανακοίνωση. Έβγαλε με τον ΠΑΟΚ και πήγε και κυνηγάγαμε τον Κωνσταντινίδη. Τους έφτυγε ο ΠΑΟΚ. Είναι ενωμένοι όλοι, θέλετε να το καταλάβουν αυτό. Και όπου μπορούν να δημιουργούν πρόβλημα, θα δημιουργούν με οποιαδήποτε ομάδα τους έρχεται στην Τούμπα. Εμείς δεν πρέπει να μένουμε ούτε στο πέναλτι ούτε πουθενά. Τέλος. Τέλος. Ήταν ένα μέτριο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Με την γκλάση του, με την αυτή, με μια ενέργεια, με μια αυτά. Και στο μέτριο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι. Δεν στεκόμαστε στο πέρα, τελείωσε. Να σε καλά, ακούμε κάτι. Πέρυσι τραβάγαμε δικαστήρια. Ακόμα στα δικαστήρια θα είμαστε. Έγινε, καλό βράδυ. Να σε καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Χαλάνδρη είπε. Ναι, χαλάνδρη. Δώσε λίγο τρόπους επικοινωνίας
και να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Όσοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 2310-287-38, από κινητό 6945-287-38. Για τους πιο ντροπαλούς, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Okay. Πάμε και στο λεπτό. Η Φενέρμπαξε ητάται στο 68 από την Κεσδεπέ. Κάποια Κεσδεπέ κερδίζει 1-0 την Φενέρμπαξε. Γκολ έχουμε και στο 18-72. Σαο Μπέντο Αβάι 0-1 στην δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας. Και πριν από λίγο σας είπα, η Νάπολη το γύρισε. Στο 85 βρισκόμαστε από 0-1 ημίχρονο που ήταν. 3-2 κερδίζει η Νάπολη αυτή τη στιγμή. Και στα ελληνικά, ΑΕΚ 2 πας για 1-0 στο 87. Απόλλωνος Μήνης ΑΕΛ του Κοντού 0-1. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα Λεβέντες. Για χαρά. Έλα καλησπέρα παιδιά. Ο Άγγελος σήμερα τι κάνετε. Γεια σου ρε Άγγελ. Λεβέντες. Καλά, καλά. Βασικά πήρα και πιο μπροστά, αλλά κάτι δεν ακουγόμουν, έπεσε και τα λοιπά. Ναι. Πήγε το διάλειμμα. Μα τώρα βλέπω και εγώ να την Νάπολη βλέπω. Ματσάρα λοιπόν, βασικά με κάλυψε το παιδί, γιατί γι' αυτό ήθελα να πάρω και εγώ, να μην στεκόμαστε αυτό παιδιά. Τελείωσε. Θα αφήνουμε αυτό το μάτς πίσω, έλεξε την Τετάρτη είναι το μάτς της δεκαετίας για τον ΠΑΟΚ. Να μην είναι δεκαετίας, πενταετίας, γιατί εγώ πιστεύω Άξ. Ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε και άλλες τέτοιες ωραίες στιγμές. Έχουμε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη όλη μέρα. Τέσσερις μέρες έχουμε να σχολιάσουμε το επόμενο μάτς. Δεν γίνεται, παραλαμβάνω, να αφήσω ασχολίαστο εγώ προσωπικά. Δηλώσεις, στημένες δηλώσεις οι οποίες θα επηρεάσουν τους διαιτητές το επόμενο μάτς του ΠΑΟΚ. Και βλέπεις, βλέπεις ότι γίνεται ένα μπαράζ δηλώσεων, Άγγελε. Μπαράζ δηλώσεων από ποδοσφαιριστές, από Μανιά και Παπαδόπουλο και από τον προπονητή του Παντελίδη. Που για να μας κλείσει τα μάτια στο τέλος, θα μιλήσει όσο θες. Για να μας κλείσει τα μάτια στο τέλος, όλοι έχουν το ίδιο σύστημα. Στην αρχή κράζουνε. Στην αρχή κράζουνε. Όχι, δεν φεύγω. Δεν φεύγω. Θέλω να μιλήσω για τα αστέρια. Θα ακούσεις πρώτα, καλά. Περίμενε. Είμαι καθυλώνης. Θα καθυλωθείς εδώ. Άκου. Έλα. Άκου. Σε αγαπάω πολύ, το ξέρεις. Και εγώ σε λατρεύω, αλλά άκου. Πέρα, άκου. Γι' αυτό εγώ στο καπάκι βγήκα και έβαλα 11.500 μέλη στην ομάδα να δουν ότι είναι καθαρό πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι. Τελείωσε αυτό το μαθαίνει. Να ολοκληρώσω και πες ό,τι θες. Είναι μεθοδευμένες όλες οι δηλώσεις και του προπονητή και των ποδοσφαιριστών. Είναι δασκαλεμένοι. Όλοι αμφισβητούν και λένε ότι χάσαμε εξαιτίας ενός ανύπαρκτου πέναλτι. Και όλοι στο τέλος ξέρεις τι λένε. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ είχε την κυριαρχία. Αλλά το πέναλτι δεν είναι. Και στο καπάκι ο Παντελίδης, για να μας κλείσει και να μας βουλώσει το στόμα και τα μάτια, ξέρεις τι λέει. Εύχομαι πραγματικά, λέει, στον ΠΑΟΚ ολόψυχα να κερδίσει την Μπενφίκα την Τετάρτη. Άσε μας, ρε Παντελίδη. Κάτι τέτοιο σαν και σένα. Τους έχουμε φάει στη μάπα εμείς προπολού. Εντάξει. Άσε μας, πες τι θες τώρα. Πάμε να δούμε, ρε. Όχι, αυτό ήθελα να σου πω προηγουμένως. Να δούμε τι είδαμε πάνω στο χορτάρι, αγάπη μου. Να το δούμε. Αυτούς, αυτούς. Αυτοί οι δηλώσεις πάντα να ξέρεις περιέχουν πάντα και το στοιχείο της σκοπιμότητας. Ο άλλος το κάνει για κάποιο λόγο. Εννοείται. Μας το είπα για ποιο λόγο το κάνει. Μα δεν... Καλά κάνει ότι δουλειά απλώς, του κάνει. Απλώς επικοινωνιακά ο ΠΟΚ δεν μπορεί να μην απαντήσει σε αυτά. Και ο οργανισμός του ΠΟΚ, η οικογένεια. Να την κάνουν αυτή τη δουλειά αυτή που έχουν και στο κάτω-κάτω αυτό το καθήκον. Γι' αυτό και το λέμε, ρε Άγγελε. Γιατί το λέμε. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα τόσα άτομα που πληρώνουν για αυτή τη δουλειά. Καταλαβαίνεις γιατί το λέμε. Καταλαβαίνεις γιατί το λέμε. Γι' αυτό που λες εσύ. Ας εκεί πέρα τους Κυριάκους και τους άλλους πώς τους λένε και δεν τους ξέρω. Oh. Θα τα βρουν αυτοί, θα τα πούν αυτοί. Θα κάνουν το επικοινωνιακό. Δεν το κάνουμε εμείς από εδώ. Εμείς θα πούμε εδώ. Η συσπήρωση της ομάδας είναι ωραιότατη. Δεν θέλει γκρίνιες τώρα οι παοξίδες. Εδώ πάμε να ζήσουμε ένα όνειρο. Δεν ξέρω αν θα μας κάτσει. Το μάτς είναι πιο δύσκολο, παιδιά, το μεταβριανό από ότι το προθεσινό με στη Λισαβόνα. Μακάρι να μας κάτσει, έχουμε τον ενθουσιασμό. Κάτι μας χρωστάει και αυτή, αυτό που λέμε το κισμέτα, στο πούμε, το ποδοσφαιρικό κισμέτα τόσα χρόνια αυτή την ομάδα. Μακάρι να μας το δώσει αυτή την Τετάρτη. Το θέμα είναι ότι τα καλύτερα έρχονται, Τάσο μου. Είτε φέτος είτε δεν ξέρω. Και είναι μπροστά μας και αυτό είναι μια διαπίστωση πλέον. Δεν είναι ευχή απλά. Παλιά το λέγαμε σαν ευχή μόνο. Τώρα είναι διαπίστωση. Το βλέπουμε σιγά σιγά και όταν θα περιοριστούν και τα λάθη, κάποια λάθη που γίνονται εκεί, προγραμματισμούς, μεταλλάδια αυτά, θα πάμε ακόμα καλύτερα. Μαθαίνουν. Ο ΠΑΟΚ πάει μπροστά. Τώρα, τι είδαμε σήμερα. Το σημερινό το μάτς δεν είχε να κάνει τόσο πολύ. Ήταν ένα πολύ περίεργο μάτς. Και αφού το βγάλαμε έτσι και πήραμε το τρίποντο, χαίρεται, πάμε παρακάτω. Την άλλη φορά σου θυμίζω που είχε γίνει κάτι, ένα παρόμοιο μάτς, εισπράξαμε δύο τεμάχια μέσα στο Αγρίνιο. Ναι. Τότε πιστεύεις, θυμάσαι, που παίξαμε τη Σάββατο. Ναι. Είχαμε παίξει Τετάρτη και την επόμενη Τρίτη. Και ανάμεσα Σαββάτο παίζαμε Αγρίνιο.
Κατάλαβες. Και εκεί δεν το είχαμε χάσει. Σήμερα ευτυχώς, γιατί δεν είναι το μυαλό των ποδοσφαιριστών εδώ πέρα. Εννοείται ότι είχε γίνει και το rotation. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ που υπάρχει ούτως ή άλλως στην ανάπτυξη, στον άξονα, φάνηκε ακόμα περισσότερο με την μη συμμετοχή του Πέλκα σήμερα. Κακά τα ψέματα, είναι μεγάλο βαρόμετρο. Εντάξει. Είδαμε τον Νουάρντ αυτά που ήταν μια, τουλάχιστον μια πηγή, έτσι, για αυτά που έκανε, ιδίως στο πρώτο μήχρονο από τα αριστερά. Βλέπαμε ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε να δείξουμε. Okay. Ο Άρντα, ο οποίος ο ποδοσφαιριστής που το μάρκαρε, έπρεπε να έχει αποβληθεί με δεύτερη κάρτα. Ναι, έπρεπε να δοθεί και ένα πέναλτι υπέρ του στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, βρε αγάπη. Ρε, γιατί χαλιέσαι και με γυρνά στο μάτι τώρα. Δεν πρέπει δηλαδή να το πούμε. Ρε, εσύ τα πάνε, τα πει και ο Κόγλα. Θα τα πω κι εγώ 10 φορές. Έγαμε ότι τρέχει. Ρε, εσύ πάνε παρακάτω. Όχι, δεν πάω παρακάτω, ρε φίλε, δεν μου πει τι να πω. Ρε, το είπες, ρε, μην το, γιατί το επαναλαμβάνω. Θα το λέω, ρε, μέχρι θα κάτσω μέχρι τις 5 το πρωί, το λέω, ρε. Γιατί πρέπει να το λέω. Καλά, ρε, Πασά μου, τι να σε πω τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να μαλώσω μαζί προς Θεού. Ο Πάοκ φάει τη μάχη να ζήσει. Δηλαδή, εσύ σε πειράζει που λέω εγώ ότι έπρεπε να παίξει με 9 η Τρίπολη και να πάρει πέναλτι ο Πάοκ. Είμαστε σοβαροί, μωρέ. Τα είπαμε αυτά, ρε, Τάσο. Όχι, δεν τα είπαμε, ρε, φίλε. Έλα, ρε, δεν θέλω να μάλλον σε βάζει προς Θεού, ρε φίλε, εντάξει. Είμαι ήμαρτον. Να πούμε λίγο παρακάτω το τι γίνεται με την ομάδα, τι κάνει. Τι να, δηλαδή, φτάνει πια η γκρίνια, ρε παιδιά, δημιουργεί και μιζέρια στην ομάδα. Συγγνώμη, Άγγελε μου, είναι γκρίνια, είναι δηλαδή, γκρίνια το να παρουσιάζω αυτό που υφίσταται, αυτό που έγινε είναι γκρίνια. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Γκρινιάζει. Η ομάδα κέρδισε και γκρινιάζει. Ζητάω συγγνώμη, Άγγελε. Υπάρχει διαφορά. Ζητάω συγγνώμη, Άγγελε. Προχώρα. Κοντά στο 4, αλλά δεν το βάζει, το χάνει. Βλέπω ταυτόχρονα και το 4, έτσι, και την Νάπολη με τη Μίλα. Όχι, ρε, δεν πήρατε για να βάλα προς Θεού, ρε, εσύ. Πλάκα κάνεις, παξίδες είμαστε, όλοι τρέλα έχουμε. Σου λέω, κάτι μας χρωστάει αυτή η μπάλα, η θεά μπάλα, ας το πούμε. Δεν ξέρω, ίσως και αυτό φάνηκε και από το μάτς μέσα στην, πώς το λένε, μέσα στη Λισαβόνα που παίξαμε, ίσως από εκεί. Και εκεί, μας έδωσε ένα απέναντι που δεν υπήρχε άρεστα. Πάμε παρακάτω, είπαμε, κατάλαβες. Με αυτή την έννοια το λέω. Πάμε παρακάτω. Στο δεύτερο σοφαρίσαμε, τελείωσε. Μπροστά μας είναι. Θέλει περισυλλογή, σύνεση εδώ πέρα, την Τετάρτη γερά και τα λοιπά. Εντάξει, θα μου πεις, έχετε και αύριο εκπομπή, θα τα πείτε. Ξέρεις γιατί, ρε Τάσο. Γιατί κακά τα ψέματα, οι ασπρόμαυρες φωνές έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ εκεί πέρα μέσα. Ένας εσύ και ένας που είναι το μεσημέρι ο Συρίγος έχετε μείνει, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Να κατάλαβες. Ναι. Πότε θα τα πούμε αυτά. Με αυτή την έννοια το λέω. Okay. Έγινε, Άγγελε. Τέλος πάντων. Δεν ήθελα προς Θεού, έτσι. Ξέρω όλα καλά, όλα καλά, ρε φίλε. Όχι. Δεν ήθελα να μαλώσω μαζί. Μα δεν μαλώσαμε, ρε, Άγγελε. Εγώ αν δεν αντιδράσω, έτσι δεν είμαι ο Τρέγιας. Τι θα κάνουμε. Πασάκα μου, μεγάλε, ναι. Να κέρδισα και τις κοράκλες. Έγινε, Άγγελε. Καλό βράδυ. Τα λέμε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δάσο και Στέλιο. Γεια σου, φίλε μου. Ο Μόνης από Χανιά, τι κάνετε. Γεια σου, Ερμένιο. Γεια σου, Γουρινά. Καλά είμαστε. Εγώ, φίλε μου, Τάσο, θα, όπως έχω συνηθίσει πλέον, να σε ακούω, γιατί συμφωνώ πάντα μαζί σου. Δηλαδή, πρέπει να τα λες πώς θα γίνει. Δηλαδή, σήμερα η αιτησία ήταν κάκιστη για τον ΠΑΟΚ. Κάκιστη, κάκιστη. Το πέναλτι ήταν καθαρό πέναλτι. Είναι λογικό να τα πούμε. Να τα λέτε, παιδιά, τι πάνε να πει. Να τα λέτε. Γιατί κάτι γίνεται χαμός εδώ πέρα. Γίνεται χαμός με το. Μένιο. Δεν ήταν πέναλτι και τέτοια. Ναι. Μένιο, λίγο μια ενημέρωση, 2 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Έλεξαν τα 2 παιχνίδια τη Super League Πρεμιέρα. Απόνος Μπίνης Λάρισα 0-1 τελικό. Πολλά παράπονα από τους φίλους και διοικούντες του Απόλλωνος Μύρνης. Και ΑΕΚ Παζιάννα 2-0. Έλα, Μένιο. Εντάξει, τα ΑΕΚΑΚΙ να πούμε χαλαρό ήταν απόψε. Το βλέπα γι' αυτό και την Πενφίκα είδα, την Μπορούσα είδα. Χαλαρό ήταν, έχει περάσει, έχει πέσει με το βίντεο κλαμπ, βέβαια. Πολλά φιλιά βλέπω τώρα, ο Ζουνίδη με Πετράκη και αγκαλιές. Ναι, ναι, μπράβο. Πάρα πολλές φορές. Πέσει με το βίντεο κλαμπ να πούμε την Τρίτη και έχει περάσει και δεν την νοιάζει να πούμε και έπαιζε χαλαρά. Κανείς δεν έχει περάσει άμα δεν περάσει το 90 λεπτό. Ναι, εντάξει, θα περάσει, θα περάσει. Εμείς είμαστε ζόρικοι. Την Πενφίκα εγώ την είδα απόψε, έτρεχε 100 λεπτά πάνω κάτω. Πάνω κάτω, σαν τα σκυλιά τρέχανε. Είναι δύσκολη ομάδα, παιδιά. Θέλει πολύ προσοχή την Τετάρτη. Όσο για σήμερα, η ομάδα μένα με ευχαρίστησε, δεν ξέρω. Πήρε τους 3 βαθμούς. Η διαιτησία ήταν, όπως σου ξανά είπα, κάκιστη. Για μένα, έπρεπε να συμφωνώ μαζί σου για τις κόκκινες κάρτες. Συνέχεια, αυτό γινόταν. Ο Άρντα έπρεπε να έχει κερδίσει 2 κόκκινες κάρτες. Και του κάνουν και αυτόν τον πέναλτι. Φίλε, ο Άρντα το βράδυ που θα πάει σπίτι του, πρώτα ο Θεός το παιδί να ξεκουραστεί, θα θέλει να πούμε μισό βαρέλι μολυβόνερο για τις μελανιές. Ναι, πολύ ξύλο έφαγε σήμερα.
Πολύ ξύλο έφαγε σήμερα. Και αν ξεκινήσει και βγάζει τις κάρτες όπως πρέπει από την αρχή του αγώνα, με 8 θα έπαιζε η Τρίπολη. Κατάλαβες. Και αυτός ο ποδοσφαιρικός αλήτης ο Ιγκλέσιας, που το κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Με αυτό λέμε, είναι απευθείας κόκκινη. Χωρίς να παίζει παιχνίδι. Μενιό, είναι απευθείας κόκκινη στο 63. Απλά μπράβο, τα πράγματα. Αυτό δεν το είχαμε. Δώσε πει, την κόκκινη στο 63 μπράβο. Να παίξω κι εγώ ξεκούραστα. Ναι. Δεν είναι. Το πέναλτι ρε παιδιά του Πρίγιοβιτς ήταν καθαρό, γιατί όπως λέει και ο κύριος Βαρούχας, δεν μπορούμε να βάζουμε πιεσόμετρο πόσο τον εσπρώχνει και πόσο τον ακουμπάει. Ήταν, τον ακούμπησε εκεί, έπεσε εδώ και έπεσε τελείωσε. Δεν είναι πέναλτι. Τώρα τι λένε αυτοί. Άσε τώρα αυτούς τους μπαρούφες και τους μαρούφες, εγώ δεν τους ακούω, γιατί όπου μυρίζονται χαρτζιλί και εκεί τρέχουνε. Και κάτι Κωνσταντίνου και κάτι αυτά. Ειρωνικά στο πατάς, δεν ξέρω να το κατάλαβες. Ξέρω, Καρτάσιμο, κατάλαβα. Εν τω μεταξύ σήμερα δεν ξέρω, αλλά δεν μ' άρεσε. Δηλαδή εγώ πιστεύω το μόνο δικαιολογία που δίνω στο Λουτσάσκου για την αλλαγή του Βέλμπουρν είναι να ξεκουράσει τον Γκάνιας. Γι' αυτό και μόνο να το βγάλει. Ναι. Γιατί χάσαμε το κέντρο. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Βέλμπουρν, είναι ανέτοιμος. Δηλαδή δεν μ' άρεσε αυτή η αλλαγή εμένα. Εντάξει, δεν είμαι εγώ προπονητής, δεν θα κάνω, αλλά επειδή συζητάμε και λέμε διάφορα πράγματα. Να τα λέμε όλα. Είχε πάρα πολλά σήμερα να καλύψει ο Λουτσέσκου. Έπρεπε να κάνει διαχείριση δυνάμεων. Έπρεπε να καλύψει το κενό του Βαρέλα. Έπρεπε να καλύψει το κενό του Πέλκα, του Λιμιού, του Μαουρίσιο. Είχε πάρα πολλά. Έπρεπε να έχει έτοιμο για το πρώτο επίσημο παιχνίδι τον Μπίσεσβα. Έπρεπε να παίξει σήμερα εντεκαδάτος ο Ζαμπά. Έπρεπε να παίξει ο Κατσερίντι αντί για τον Βαρέλα. Μα γι' αυτό σου λέω ότι είμαι ευχαριστημένος εγώ από το 1-0. Ναι, και τους τρεις βαθμούς πήραμε και από όλα, εντάξει. Και η ομάδα έπαιξε τα διαστήματα, έκανε και αυτοματισμούς έβγαλε η ομάδα. Όχι μόνο έπαιξε, και αυτοματισμούς έβγαλε η ομάδα σε κάποιες φορές. Στη μέτρια ημέρα σου, με κακή διαιτησία, πήρες το τρίποντο. Αυτό κρατάμε και προχωράμε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Κάτι το οποίο δεν το έκανε στο περσινό πρωτάθλημα. Πήρε βαθιά ανάσα ο Άγγελος με αυτό που είπε, να ξέρει. Αυτό είναι. Μενιό. Κάνε και ένα επίλογο Καρτάσι μου, έχει πολλές γραμμές να πάρω και τους υπόλοιπους φίλους μας. Εγώ θα κάνω επίλογο με την Τετάρτη, αν θες. Ότι, εντάξει, παιδιά, για να μην προκριθούμε, που το θέλω πάρα πολύ, εγώ και αν το ξέρω πόσο το θέλω, όλοι πάω ξύ, δεν πιστεύω, δεν θα δει και ο κόσμος, δηλαδή δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι. Παιδιά, είπε, φύγανε καλή ομάδα, πιστεύω πάω να παίξει όπως πρέπει, θέλει δύναμη, θέλει πάθος και καθαρό μυαλό. Μ' αρέσει που είσαι από τους προσγειωμένους, από αυτούς που νιώθουν. Μ' αρέσει η άποψή σου. Να είσαι καλά, Μίνιο. Αυτά, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Τα φιλιά μας στα μακρινά Χανιά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Γεια σου, Τασούλη. Γεια σου, Στέλ. Γεια σου. Γιατρές είσαι. Εγώ είμαι, βρε. Γιατρέ μου, τι κάνεις, γιατρέ μου. Καλά είμαι, εδώ. Πού είσαι, σου φρίτζιδες επάνω στην ανογασμική λατέρνα, είσαι. Όχι. Α, κατέβηκες. Κατέβηκα. Είσαι εδώ, πατρίδα. Πατρίδα, φίλε. Εδώ είσαι στην πόλη μας. Όχι, στην πόλη δεν την είμαι, λίγο πιο έξω. Εντάξει. Όταν κάνεις κασιά, να έρθεις να σε γνωρίσω από κοντά. Θα το κάνω τώρα. Θέλω και θα πάρουμε τον Γρηγόρη το άτομο και θα πάμε να πιούμε μια μπύρα. Εξάλλου το έχω υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή έχουν περάσει από 3-4 χρόνια και δεν το έχουμε κάνει. Να είσαι γερός, να είναι γερός όλος ο κόσμος. Και θα τα πούμε από κοντά, γιατρέ μου. Η υγεία να έχει όλος ο κόσμος και η τύχη. Πρώτα όμως. Διότι λεφτά δεν το λέω για κανένα, γιατί αυτοί που ήταν πάνω στο Τιτανικό λεφτά είχαν, αλλά βουλιάξαν, πήγαν κάτω από τη θάλασσα. Έτσι. Τύχη πρέπει να έχει σήμερα. Έπειτα, να σου πω και κάτι άλλο έτσι πολύ λαϊκιστή. Οι νεκροφόρες δεν έχουν κοτσαδόρους να τα πάρει μαζί του άλλος. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Τασούλη, εγώ αν επιτρέπετε θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καραπαπά. Ναι. Και ως όλους άλλους κύριους που αφισβητούν το πέναλτι του ΠΑΟΚ. Όλοι αυτοί οι κύριοι θέλουν να μου απαντήσουν σε μια ερώτηση. Γιατί αυτό το πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε με το ΒΑΡ. Τι τους εμπόδισε να περάσει το ΒΑΡ έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα θέματα σήμερα. Και θα μπει από ό,τι λένε στο δεύτερο περίοδο της σεζόν δηλαδή. Ναι. Ο κακός ο Σαββίδης, ο έτσι ο αλλιώς, από πέρσι με τα δικά του λεφτά ήθελε να περάσει το ΒΑΡ από το περσινό το πρωτάθλημα και δεν το θέλανε. Ψηφίσαν όχι με στην ΕΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Και φέτος πάλι κάποιοι έφεραν αντίρρηση. Εγώ σου λέω, Τασούλη, ότι
το έργο στείνεται. Οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους. Δυναμητίζουν το κλίμα, κατάλαβες. Για να ευνοηθεί αύριο ο Γαύρος και πάει λέγοντας. Και στο επόμενο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ να μην πάρει τρίποντο, κατάλαβες. Επιστήμονες είναι αυτοί. Δεν είναι. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και τα ξέρουμε. Δηλαδή γιατί δεν βάλανε το ΒΑΡ φέτος, δηλαδή να πάει αυτός ο Κουσιάτης όπως και να είναι αδίαμα. Ήτανε, δεν ήταν απέναντι. Πέντε φορές όπως έγινε στο Μουντιάλ. Θέλουν καθαρό πρωτάθλημα, το κάνουν. Πού είναι το πρόβλημα δηλαδή. Το άλοθη που δίνουν είναι ότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέχρι στιγμής. Οικονομικά υπάρχουν, Στέλιο. Υπάρχουν. Είχαν βρει και χορηγούς, είχαν βρει και μπήκαν μπροστά αυτοί που θέλαν το καθαρό πρωτάθλημα να πούν να σας φέρνουμε και λεφτά και από την ΕΠΟ είχαν βρεθεί λεφτά. Το θέμα είναι κάτι δεν θέλουν. Λένε να μπει στο δεύτερο μισό της σεζόν δηλαδή. Δηλαδή να χάσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή 6, 8, 9 βαθμούς πόσο είναι να χάσει, ξέρω εγώ, για να το έχουν σίγουρο, κατάλαβες. Εκείνη το θέμα. Και να έχει σήμερα ένα αστέρα εδώ πέρα που να βγάλει τον κόλο του έξω, να πούμε, για να σου πάρει τους δύο βαθμούς. Και ξεκινάς και με μείον δύο. Δηλαδή κάθε χρόνο αυτά τα βλέπουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δηλαδή εδώ η ΠΑΟΚ πρέπει να μιλήσει λίγο εσύ. Μεσοβδόμαδα πάντως. Από εδώ, από εκεί, δηλαδή με τα χαμόγελα, δηλαδή πρέπει να μιλήσει, πρέπει να πάρει μια στάση και αυτή. Τι κάνουμε δηλαδή. Γιατρέ μου, άστο να φύγει να προκριθούμε πρώτα ο Θεός στους ομίλους του Champions League. Να βλέπουν την Παοκάρα να παίζει με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα και τα λοιπά. Και αυτός ο σύλλογος είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστήσει και να γιγαντωθεί θέλουν δεν θέλουν. Χάρτινη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χάρτινη, κομπλεξική και έμπορες διαφόρων ειδών. Ακόμη ένα κλέψιμο ξέρεις τι θα πει. Κράτα το πρώτο κεφαλαίο. Ακόμη ένα κλέψιμο. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Το 1924 ακόμα το ψάχνω εγώ στο σήμα να βρω. Πού είναι. Πού χάθηκε αυτό το νούμερο. Το 1924. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτοί θα μας τη λένε σήμερα, κατάλαβες. Αν είναι δυνατόν. Δεν πειράζει. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ας παίρνουμε τα τρίποντα όπως πρέπει να τα παίρνουμε. Ας περάσουμε εκεί που ανήκουμε. Και όλα θα φτιάξουν, γιατρέ μου. Πάντως και η Αθήνα να ξέρεις Τάσο, ασπρόμαυρη είναι. Βρέθηκα πριν από μερικές μέρες, είδα το αγώνα με τη Βενφίκα. Τι να σου πω Τάσο, έπαθα πλάκα της ζωής μου, δεν περίμενα να δω αυτό που είδα. Επειδή κατέβηκα και εγώ τον Ιανουάριο στη Χαβούζα, μιλάμε πολύ ασπρόμαυρο στοιχείο, έτσι. Πολύ έντονο το ασπρόμαυρο στοιχείο. Και αυτή είναι αρχή μόνο, κάτσε, έχω να δουν πολλά τα μάτια τους, περίμενε. Γιατρέ, δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα. Γιατρέ μου, κάνε ένα επίλογο να πάρω και τους υπόλοιπους φίλους. Χάρηκα πολύ. Θέλω να πάρω τηλέφωνο, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, γιατί ξέρεις, συνήθως όλα μου γυρνάνε ανάποδα. Τίποτα, εδώ. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Όταν θέλει καθαρό πρωτάθλημα, μας περάσει το ΒΑΡ να δει. Και αύριο, εδώ, και αύριο εδώ θα είμαστε. Έτσι. Θα τα πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γιατρέ. 2310, 287 και 38 γραμμές ανοιχτές FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι έκανε ο Λουτσέσκου σήμερα, παιδιά, τρελάθηκα. Τι εννοείς? Καλός Χριστός. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι μαζί του, αλλά μετά το 70, ο ΠΑΟΚ έπεσε εξαιτίας του, πιστεύω, γιατί είχαμε μέσα στην 11 δύο παίχτες που δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Ποιο να λες? Ήταν ο Βάρντα και ήταν ο Καντούρη. Και ενώ τους ξέρει τους παίχτες. Προπονήσεις που δεν ξέρω τους παίχτες, δεν γίνεται. Δεν τον έβγαλε τον Ουάρντα. Τον Ουάρντα. Ναι. Δεν τον έβγαλε, μέσα ήτανε. Μέσα ήταν ο Ουάρντα. Και ο Ουάρντα και ο Καντούρη. Έχεις δίκιο. Το Ζαμπά. Ναι. Το Ζαμπά, με συγχωρείς. Ναι. Λοιπόν, και ενώ τους ξέρει τους παίχτες του ότι δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση από τη μία και από την άλλη είναι και η αρχή της περίοδου. Τους άφησε μέσα στο παιχνίδι να πεις αυτό που έκανε, παιδιά. Δηλαδή θα χάναμε το μάτς από αυτή τη λάθος κίνηση. Φίλε, έπρεπε να βγάλει τα δύο τα εξτρέμα αυτά. Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τον Λουτσέσκου, για το θέμα του Ελκαντούρη, το είπε κιόλας, είναι ότι δεν ήθελε να βάλει τον Πέλκα, ο οποίος έχασε κάποιες προπονήσεις με ίωση και τον ρώτησε κιόλας τον Ελκαντούρη κατά τη διάρκεια του αγώνα, αν μπορεί να βγάλει το παιχνίδι. Ήταν δηλαδή πιο περισσότερο τακτικής άποψης εν ώψη της Τετάρτης. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Του άφησε την ομάδα με παίχτη λιγότερο. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει καθόλου. Με παίχτη λιγότερο, γι' αυτό ανέβηκε ο Αστέρας. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ρε παιδιά, βάλ τον Ακπομ. Άλλαξε τον Πλάγιο και βάλ τον Ακπομ. Βάλ τον να παίξει, μην βγάζει τον Μπεργιοβίτς.
Δηλαδή να έχει ένα παίκτη έστω και πέρα. Να προσφέρει. Αδερφέ, να... Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν αμαρκάρ, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Πιστεύεις ότι εγώ ή ο οποιοσδήποτε ξέρει καλύτερα από τον προπονητή? Όχι, αλλά αυτό που έκανε ήταν λάθος και αυτό κάνεις τώρα. Το ποδόσφαιρο είναι απλό άθλημα. Αυτό κάνεις. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε? Τι δουλειά, δεν έχει σημασία, ρε τρέγια. Πες εκεί που θες να καταλήξεις, ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω. Δεν κατάλαβες, σου είπα. Εγώ σου είπα αυτό. Αν κατάλαβες, σου είπα αυτό, δεν καταλαβαίνεις σωστά. Εκεί δεν θα το πήγαινε. Όχι. Κοίτα, γιατί είναι κυκλοφορεί και ο Μύρτος, ας πούμε. Όλοι, που νομίζ... όλοι έχουμε δικαίωμα στην άποψή μας. Και στο σχολείο. Και στο σχολείο. Το ποδόσφαιρο είναι απλό άθλημα. Ρε, απλά λαϊκό. Εγώ υπενθυμίζω και λέω ότι ο καθένας είναι ειδικός στη δουλειά του. Είναι κακό αυτό που σου είπα? Συμφωνώ, έκανε βλακεία όμως. Άντε πάλι. Ανέβηκε ο Αστέρας. Ανέβηκε ο Αστέρας. Θα τρώγαμε γκολ. Ω, που φαντάζομαι. Τυχερήμαστε. Να... Το άλλο το κομπλεξικό με το ρεπτό. Τι ξύλο έγινε κανένα ένα, τι θα γινόταν σήμερα. Ο Κυριακόπουλος, αυτός που το λένε που είναι κομπλεξικός με τον Πάτο, μας έκανε γκολ. Παίζαμε με 9 παίκτες, ρε παιδιά. Okay. Δηλαδή αυτό δεν ήταν ολοφάνερο. Έγινε, φίλε. Γεια σου. Γεια σου, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Δεν φταίνε μόνο αυτοί οι δύο παίκτες. Εντάξει, ενώ στις Τετάρτες υπάρχει ένα κρίσιμο παιχνίδι και είναι δικαιολογημένο. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε το πόσες καταστάσεις και πόσα προβλήματα έπρεπε να διαχειριστεί σήμερα ο ΠΑΟΚ και παράλληλα μαζί του και ο Λουτσέσκου. Έπρεπε να διαχειριστεί την αναγκαστική απώλεια του Βαρέλα με κόκκινη κάρτα από πέρσι. Από το κύπελο. Έπρεπε να διαχειριστεί το rotation που πρέπει να κάνει υποχρεωτικά, γιατί την Τετάρτη η ομάδα δίνει το μάτς της ιστορίας του από το 1926. Έπρεπε να ξεκουραστεί ο Πέλκας, ο οποίος πέρασε και κάποια ψηλά. Δεν ήταν έτοιμος 100%. Έπρεπε να ξεκουραστεί ο Λιμνιός. Έπρεπε να ξεκουραστεί ο Μαωρίσιο. Έπαιξε πρώτη φορά ο Μπίσεσβαρ. Έπαιξε ο Χατσερίδη αντί για τον Βαρέλα. Δεν σου δίνει πέναλτι στο πρώτο. Έπεσε σε καλή μέρα στον τερματοφύλακά του. Έβγαλε τα αύγαλτα. Γιατί άμα κάνεις το 1-0 στο 20 είναι άλλο μάτς. Άμα κάνεις το 2-0 στο 35 είναι άλλο μάτς πάλι. Ειδικά η κεφαλιά του είναι Σαφώ. Πολύ πιο ξεκούραστο. Δεν σε έδωσε δύο κόκκινες κάρτες ο διαιτητής υπέρ σου. Είχε πάρα πολλά να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Το μυαλό είναι στην Τετάρτη, ρε φίλε. Και βγαίνεις τώρα να κράξεις, τώρα να πεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ δεν το... Σου λέω, ο κάθε άνθρωπος είναι ειδικός στη δουλειά του επάνω. Εγώ δεν θα πω τώρα τον Λουτσέσκου, τον Τούντορ, τον Αναστασιάδη, ξέρω εγώ, τι θα κάνει στην προπονητική του. Ούτε εσύ αν είσαι, ξέρω εγώ, έχεις συνεργείο αυτοκινήτο, θα πω πώς θα κάνεις το σέρβις στο αυτοκίνητο ή πώς το αλλάξεις το σασμάν ή πώς, ξέρω εγώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ειδικότητά του. Αυτό πήγα να σου πω. Δεν σου είπα ότι δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Και αυτό νομίζω ότι είναι σωστό που σου είπα. Δεν είναι λαθασμένο. Και στο αιτιολογώ, λέγοντας όλα αυτά που έπρεπε σήμερα ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί. Παρόλα αυτά, ήταν επικίνδυνος στο να ισοφαριστεί, κινδύνευσε στη μέτρια ημέρα του. Κέρδισε όμως. Τέλος, καλό, όλα καλά. Κοιτάμε την Τετάρτη που έχουμε ραντεβού με την ιστορία της ομάδος. Απλά είναι τα πράγματα. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Έλα μάγκες. Έλα μάγκα. Έλα γορί. Λοιπόν, επειδή βασικά ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά τώρα λίγο ψιλοεκνευρίστηκα. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ οι έξυπνοι που νομίζουν ότι ξέρουν μπάλα, εγώ θα τους πω το εξής. Όποια ομάδα και να πάρεις, είτε λέγεται Bayern, είτε λέγεται Chelsea, είτε λέγεται Menu, είτε λέγεται Tottenham, ας κάτσουν λίγο να δούνε, όταν είναι να παίξουν ένα μάτς για να μπουν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων στους ομίλους, πάντα παίζουν με τα δεύτερα. Ομάδες μιλάμε με πολύ πιο βαρύ ιστορικό, με μεγάλο μπάτσερ κτλ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει ξαφνικά Bayern. Δεν μπορούμε δηλαδή πριν δύο αγωνιστικές να λέμε τι ομαδάρα έχουμε και πετάμε στα σύννεφα να παίζουμε δύο διπλά μάτς με Βασιλεία, με μια ομάδα που είναι 20 χρόνια σερή πρωταθλήτρια, την πετάς έξω και ήταν καλά. Το ίδιο πράγμα και με τους Ρώσους. Και βγαίνουμε τώρα να μιλήσουμε για ένα ματσάκι που είχε ο ΠΑΟΚ 75% κατοχή, που στο πρώτο ημίχρονο έβαλε άλλο στο πούλμαν και έκανε στα άκρα του διπλομαρκαρίσματα, γιατί στα χαφ δεν είχαμε τον Πέλκα και τον Μαωρίσιο.
έπεφτε το κλωτσίδι από το πρώτο λεπτό. Βασικά εκείνη η αμυντική που κλωτσούσαν όλη την ώρα τον Ουάρτα έπρεπε να φάνε δύο κόκκινες κάρτες. Ναι, το είπαμε. Εκείνος ο ψηλός με τον Κότσο που πήγε τον πάτησε τον άλλο και ο διαιτητής είναι δίπλα και βγαίνετε τώρα να κατακρίνετε τον προπονητή και για τον πέναλτι. Εγώ θα σου πω το εξής. Όταν κάνει κίνηση ο τερματοφύλακας με τέτοια ταχύτητα και πάει πάνω στον παίχτη, είτε το βρίσκει είτε όχι, αν το δείτε σε όλες τις φάσεις, ούτε στο replay δεν φαίνεται. Είναι πέναλτι, τέλος. Και αν θέλετε να σταθείτε στην απόδοση του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έπαιζε από το 60-70 που λίγο ψιλοκουράστηκε. Εντάξει, είχε και το μυαλό του στην Τετάρτη που θα γίνει το μεγάλο το μάτς. Είναι πολύ φυσικό αυτό εδώ. Επειδή μου αρέσει να τα λέω όλα, ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε. Από το 82, 81, 82 που ανέβηκε η Τρίπολη, γίνανε όλες οι αλλαγές, μέχρι το 93, εγώ ήμουν πολύ σφιγμένος προσωπικά, Γιώργο. Αλλά είναι πολύ φυσιολογικό, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, με όλα αυτά που έπρεπε να διαχειριστεί σήμερα η ομάδα του ΠΑΟΚ, με όλες τις ελλείψεις, με το μυαλό στην Τετάρτη, να έχεις ένα κενό δεκάλεπτο. Τώρα βέβαια μιλάμε εκ του ασφαλούς, γιατί δεν μας τύχησε. Αν μας τύχησε σήμερα θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια εδώ. Και θα ήταν πάρα αυτό πολύ άσχημο για το επόμενο μάτς. Δεν υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο. Δηλαδή αυτό είναι που μου τις πάει. Δεν υπάρχει μέτρο. Γιώργο, δεν είναι αυτό. Είναι η δίψα του κόσμου να δει τον ΠΑΟΚ στο Champions League, φίλε, ακούνε σε Ντόνι. Αυτό είναι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις τώρα ένα μάτς στο πρωτάθλημα που δεν λέει τίποτα. Κέρδισες, μπορεί να κάνεις και αγκαρία. Δεν λέω εγώ κάτι. Να κερδίσεις ένα 0, να χάνεις το πρώτο ημίχρονο 2-3 κλασικές ευκαιρίες. Να βλέπεις ότι ο διαιτητής δεν δίνει κίτρινες, δεν δίνει κόκκινες, να πέφτει κλωτσίδι και να βγαίνουμε τώρα να αμφισβητούμε για τον προπονητή όταν ο στυλοβάτης της άμυνας, ο Βαρέλα, δεν έπαιξε. Όταν δεν έπαιξε ο καλύτερος ο παίχτης, ο Μαωρίσιο, όταν δεν έπαιξε ο Πέλκας και μπήκανε νέα παιδιά μέσα να παίξουν. Δεν ήταν πολύ καλά και ο Βιερίνια σήμερα. Και ο Μάτος δεν ήταν καλά. Ναι. Ο Μάτος δεν ήταν καλά. Απλώς η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Πέρσι ο ΠΑΟΚ στις αρχές του πρωταθλήματος δεν κέρδισε. Αυτή είναι η διαφορά. Ξεκίνησε σε δεκάδα με Σάκοφ. Πρώτη φορά. Έτσι. Πρώτη φορά έπαιξε ο Μπίσεσβαρ. Ξεκίνησε με Ζαμπά η δεκάδα. Γενικότερα αυτή η δεκάδα έπαιξε πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Εγώ είπα και το Στέλιο και τους φίλους τους ακροατές. Το 1 τέταρτο από την δεκάδα του ΠΑΟΚ σήμερα των βασικών απουσίαζε. Βαρέλα, Λιμιός, Πέλκας και Μαουρίσιο. Τάσο, πόσα μάτσε παίξαμε πέρσι. Θα μου πεις τώρα έχουμε από το Μάρτιο νομίζω να χάσουμε. Από το Μάρτιο έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ ή Μάρτιο. Ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει από το παιχνίδι στην Τρίπολη στο εκτός έδρας παιχνίδι που έπεσαν και κάτι σούτια. Ακριβώς. Είναι νομίζω 27 με 30 παιχνίδια. Δηλαδή παίξαμε με δύο ομαδάρες, τα δώσαμε όλα και πάμε τώρα να κερδίσουμε την Μπενφίκα να κάνουμε έναν άθλο. Και βγαίνουμε και κατηγορούμε τώρα τους παίχτες επειδή δεν παίξανε 30 λεπτά. Κοίταξε τώρα, δεν είναι ακριβώς κατηγορία. Σχόλιο κάνουν, δηλαδή την άποψή τους λένε και οι φίλοι. Έτσι, ναι, εντάξει. Αλλά βάλτε τα λίγο στη ζυγαριά, ρε παιδιά. Την Τετάρτη έχουμε το Σεντόν, είναι το μάτς δηλαδή αυτό εδώ που θα. Αυτό που είπα είναι έγινε να δούμε την ιστορία σου. Φωτός μπροστά. Ακριβώς. Έτσι φωτός θα πάμε μπροστά. Θα πάρεις 30 τούβλα. Θα πας να παίξεις μομαδάρες. Άμα περάσεις και άκρη, θα πάρεις 30. Θα πάρεις 30 και 25 να πάρεις. Δεν πειράζει. Μας άμερα. Ένα μηδέν. Εκεί. Να τσούζει. Ενωθείτε όλοι και σας. Μηδέν, ρε, μηδέν, να έρθει, δεν ρίξτε. Βγάλτε τις μάσκες σας, ρε. Πάντως, βλέπεις, Γιώργο, μία δήλωση ενός προπονητή, ο οποίος κάποιος το μαθήτευσε. Και πέρασε και στους ποδοσφαιριστές του την ίδια δήλωση που έκανε αυτός, το τι αντιδράσεις φέρνει στους οπαδούς μας για αυτή τη δήλωση που έκανε. Ενώ, να υπενθυμίσω εγώ στους φίλους του ΠΑΟΚ, ότι σήμερα αυτός που στέρισε το πρωτάθλημα πέρσι, ο κύριος Κομίνης, διαιτήτευσε στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος σήμερα, στο Πανετολικό Ατρόμητος. Καταλαβαίνετε, αντί να βγείτε σήμερα και να κράξετε γραμμένους ΕΠΟΣ, ΕΠΟ, ΚΕΒ, υφυπουργούς αθλητισμού κτλ. Που αυτόν τον ανάξιο διαιτητή, τον κάκιστο διαιτητή, να μην πω κάτι παραπάνω,
και έχω πρόβλημα. Το βάλανε προκλητικά, προκλητικότατα να διαιτητεύσει σήμερα, την ώρα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι και φέτος τα ίδια θα πάθετε. Ρε, θέλετε, δεν θέλετε. Καθόμαστε και λέμε αν ήταν ή αν δεν ήταν, κόκκινη, κίτρινη και αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, μπέρδεμα. Μπέρδεμα. Καλώς πάρω. Λοιπόν, μάγκες, πάμε για την Τετάρτη που είναι το ματσάκι το πιο σημαντικό. Εκεί θα πάμε να χτυπήσουμε. Εγώ θέλω η Παοκάρα να παίξει την μπαλάρα που ξέρει, να τους πάρουμε εκεί. Να περάσουμε στο Σεντόνι και ας τους άλλους να τραγουδάνε. Ετοιμαστείτε εσείς από τώρα ότι στη Τούμπα έτσι κι αλλιώς δεν θα περνάνε. Δεν έχει ούτε σπόροι, θα παίρνουν από 2 με 3. Ανάλογα σε τι κατάσταση θα είμαστε και τι γούστα θα έχουμε. Και αυτά, μια ενημέρωση για αύριο. Να ξέρεις, θα έχει εδώ πέρα παρέα θανάτου στο στούντιο, γιατί είναι το μάτς πριν την Μπενφίκα. Θα είναι ο Γρηγόρης του Άτομο. Θα είναι ο Γιώργος και η πρόεδρος από το σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Στοκχόλμη, στα παιδιά από τη Σουηδία. Η Ειρήνη με τον Γιώργο. Και δέχεται να έρθει και ο Μιχάλης, ο Μπουμπούς. Θα έχει παρέα θανάτου εδώ πέρα, οπότε να είσαι συντονισμένος. Το λέω λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ναι, πάμε λίγο δυνατά και μην μασάτε και άλλοι, εντάξει, πάτε να ξεκινήσετε να γυαλίζετε τα πόμολα, έτσι, να γουστάρετε, να βλέπετε την Παοκάρα στο Σεντόνι. Μασάτε. Καλό βράδυ, Γιώργη. Έγινε μάγκες. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Τσάω, γεια χαρά. Δεν ξέρω αν περίμενε ο φίλος. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια για ένα 10 λεπτάκι θα είμαστε ακόμα εδώ, συντροφιά Παρίτσα μαζί σας. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Δεν τον κόβω να περίμενε. Εντάξει, εντάξει. Πες μας λίγο, ενημέρωσέ μας λίγο την απάντηση από το μέλος του ΔΣ της ΠΑΟΚ και του Ιού Γιώργου Σαββίδη, βέβαια, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στο Instagram. Τι έλεγε, ξαναπες το ρίμιο. Νωρίτερα, το γραφείο τύπου της ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο Καραπαπάς, είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε καλή χρονιά. Καραπαπάς, ρε, Καραπαπάρας. Εντάξει, συγγνώμη, να μην μπερδεύτηκα. Εντάξει, είναι και 12 παρατέταρτο. Ένα και 2 ώρες εκπομπή, κάτι. Αυτό, λογικό να γίνει και ένα λάθος. Ναι, έκανε μια ανάρτηση τέλος πάντων το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, για να μην κάνω ξανά λάθος, για καλή χρονιά. Και απάντησε ο Γιώργος Σαββίδης με μια ανάρτηση στο Instagram που ανέβασε επίσης και έχει και τη φωτογραφία του Ουάρντα με το κλασικό φανελάκι να γράφει DBDI, DBDI, DBDI. Όχι DBDI. DBDI, ναι, τέλος πάντων. Ρε φίλε, αυτό είναι το D. Στα αγγλικά είσαι και μορφωμένο D. παιδί. Δεν είναι το δέτα. Ναι, ναι. Την πηδάει, την πηδάει, την πηδάει, την πηδάει, την πηδάει, την πηδάει. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Είδες τη ώρα, το πιάσα το ρυθμό. Το έχεις. Βέβαια το έχω. Βέβαια το έχω. Λοιπόν, υπάρχει και η επόμενη αγωνιστική. Μετά το μάτς Τετάρτη δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει στο Μπανιόνιο. 2 Σεπτεμβρίου, 7 και 4. Ο Άρης θα υποδεχτεί την Λάρισα, η οποία πήρε διπλό. Να δούμε τι θα κάνει και ο Άρης στη Λαμία. Δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη στη Λαμία. Η ΑΕΚ πάει στην αδικημένη, άλλη μια αδικημένη, Τρίπολη. Άντε κύριε Παντελίδη, να σε δω, κάνε την πρώτη νίκη σου εκεί. Γιατί έγιναν δηλώσεις από τον Μανιά και είπε ότι εμείς όλες τις ομάδες θα τις κερδίσουμε στην έδρα μας, ανεξαρτήτου ονόματος. Άντε να δούμε, κάντε την αρχή με το χάρτινο. Τρίπολη ΑΕΚ, 1 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο Κολοκοτρονίτσι, από το καφέ της Χαράς. Παναθηναϊκός Λαμία βλέπω 7 και 4 1 Σεπτεμβρίου. Ατρόμητος Ξάνθη, 9:30 το βράδυ. Ναι. Πω ρε φίλε, κι άλλο δύσκολο μάτς για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Γιάννενα. Συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια έχει ο Ολυμπιακός. Πώς έτυχε, ε? Ναι, ναι, ναι. Λεβαδιακός Απόλλωνος Μήνης και Δευτέρα 2 μάτς. Τι γίνεται, ρε φίλε. Λεβαδιακός Απόλλωνος Μήνης Δευτέρα και Πανετολικός Όφη πάλι Δευτέρα. 9:30 και τα δύο. Και μετά νομίζω είναι η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων. Όπως το είπες. Όπως το είπες. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα για το Μανιά. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν αρκετά φιδωλός στις δηλώσεις του για τη φάση του πέναλτι. Νωρίτερα είχε φροντιστήριο και εθελούσια παρουσία στη μεικτή ζώνη. Ενώ οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν προς το μέρος του Μιχάλη Μανιά,
Ο Έλληνας επιθετικός στήθηκε στη μεικτή ζώνη και περίμενε να δεχτεί ερωτήσεις. Αυτό που σας είπα. Λίγο νωρίτερα τον είχαν σταματήσει οι άνθρωποι του Αστέρα Τρίπολης και του μιλούσαν για μερικά λεπτά και έτσι οδηγήθηκε μπροστά στα μικρόφωνα για να παραδεχτεί ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και γενικά η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά δύο φορές τόνισε ότι η ομάδα του αισθάνεται αδικημένη από το αποτέλεσμα και το πέναλτι. Το αποτέλεσμα είναι άδικο, δήλωσε. Δεν υπάρχει πέναλτι. Το είδαμε 15 φορές. Είμαστε αδικημένοι. Ένα κουβά να κλάψει το Μάνια. Ένα κουβά να κλάψει το παλικάρι. Δεν θέλουμε να μειώσουμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Κοίτα τώρα τι στιαπού κάνει. Ενώ λέει είμαστε αδικημένοι, το αποτέλεσμα είναι άδικο. Δεν υπάρχει πέναλτι. Έχει θάψει τον ΠΑΟΚ. Διαμορφώνει καταστάσεις για το επόμενο ματς στους διαιτητές, στην ΚΕΔ, στην ΕΠΟ κτλ. Δίνει πάτημα σε καραπαπά κτλ. Να βγάλουν ανακοινώσεις κτλ. Κάνει και το γύρισμα της Τιαπού. Δεν θέλουμε να μειώσουμε το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Προσπαθήσαμε να ποντάρουμε στην κούρασή του και δεν τα καταφέραμε. Φεύγουμε ψηλά το κεφάλι, κοιτάζουμε τη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος όλο το διάστημα, αλλά αισθανόμαστε αδικημένοι. Ξανακλίνει στον επίλογο με αδικία. Στην έδρα μας, λέει ο Μανιάς, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλες τις ομάδες και εκτός έδρας θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Άντε. Άντε να δούμε. Με την κούλα παίζεις τώρα. Με τη χάρτινη παίζεις τώρα, Μανιά. Άντε να σε δω να την κερδίσεις. Περιέργειες καταστάσεις ζήσαμε και στη συνέντευξη τύπου του αγώνα, καθώς ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης ήθελε να μιλήσει αποκλειστικά και μόνο για τη φάση του πέναλτι, αλλά και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας δεν ήθελε να δεχθεί άλλες ερωτήσεις πέρα του θέματος με το πέναλτι. Ήθελε να το πάνε μονόπατα. Ναι. Λογικό, δεν είναι. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και ανάρτηση του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, του σκόρερ του ΠΑΟΚ, μέσω Instagram. Καλό ξεκίνημα, λέει ο Αλέξανδρος. Πήραμε τους 3 βαθμούς. Τώρα επικεντρωνόμαστε όλοι στην Μπενφίκα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρίγιοβιτς στο μήνυμά του, ο οποίος έχει ποστάρει αμέσως τη στιγμή μετά το γκολ, το πέναλτι που έχει σκοράρει και τον Παπαδόπουλο να πιάνει το πρόσωπό του με τα γάντια του τερματοφύλακα. Και αυτός να είναι έτοιμος να αγκαλιαστεί με τον Ζάμπα για το τέρμα που πέτυχε. Πάντως από όλα αυτά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στο σημείο ακόμα και στην κακή του μέρα και στη μέρα που έχει ελλείψεις παίρνει το αποτέλεσμα. Αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη. Δεν ήταν κακή μέρα. Ήταν μέτρια η παρουσία του σήμερα. Αν θέλουμε δηλαδή να είμαστε αντικειμενικοί. Ήταν μέτρια, ναι. Στη μέτρια ημέρα του ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ πήρε το πολυπόθετο και πολύτιμο τρίποντο. Αυτός είναι ο τίτλος που πρέπει να πούμε. Γιατί αυτό ισχύει πραγματικά. Αλλά θα ήταν αρκετά πιο εύκολα να πάρεις το τρίποντο και να είσαι και πιο ξεκούραστος αν ο διαιτητής ήταν αντικειμενικός και έδινε τις αποβολές. 1000% αποβολή στον ποδοσφαιρικά αλήτη Ιγκλέσιας, ο οποίος πατάει εψυχρό τον Ουάρντα ενώ έχει... Είναι ήδη κάτω. Είναι ήδη κάτω στο χορτάρι. Και ο παίκτης που μάρκαρε τον Ουάρντα, ο Κότσιρας, ο οποίος είχε μια κίτρινη, έπρεπε να φάει και δεύτερη. Γι' αυτό τον έβγαλε κιόλας με το Παντελή. Γι' αυτό και τον έβγαλε για να τον προφυλάξει. Γιατί την ψηλιάστηκε. Μπράβο. Του χαρίστηκε και την ψηλιάστηκε. Ναι, αυτό. Σου λέει στην επόμενη φάση τον κοιτάξει, τον κάλει κόκκινη. Ναι, αυτό. Και υπάρχει ένα πέναλτι ολοκάθαρο στο πρώτο ημίχρονο υπέρ του Ουάρντα, υπέρ του Πάου, το οποίο δεν δίνεται. Τι του έκανε εκείνη τη φάση. Κατάλαβε. Του έκανε χαζού εκεί. Δεν δίνεται. Αν δινόταν όλα αυτά, ο Πάου ήταν πολύ πιο ξεκούραστο. Για το μάτι της Τετάρτης. Κατάλαβες, Στέλιο μου. Ναι. Και βγαίνει τώρα ο Μπαρπαπαντελίδης με τον Κυρμανιά και τον Κυρπαπαδόπουλο και δημιουργούν καταστάσεις με τις δηλώσεις τους. Κατάλαβες. Εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες γνωρίζουμε τι ρόλο παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και χρόνια. Δεν μας κάνει μεγάλη εντύπωση για τον Αστέρα Τρίπολης, κυρίως. Και για τον τρόπο που έχει παραμείνει παλιότερα στην Αλφα Εθνική και έχει πέσει ο Ηρακλής και δεν συμμαζεύεται. Αστέρας Τρίπολης, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια και ιδίως με Στάικο Βεργέτη έχει κάνει τεράστιες ζημίες στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και εντός και εκτός έδρας. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ πάει να το διορθώσει στην Τούμπα την προϊστορία του με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θυμάμαι μάλλον ποια χρονιά ήταν, αλλά θυμάμαι το σκορ. 0-3 στο 17 ήμασταν. Αυτό. Δεν μπορώ να το θυμηθώ ποια χρονιά είναι με την Τρίπολη. 0-2-0-3 στο 17 πρέπει να είμαστε. Δεν θυμάμαι. Τώρα δεν το έχω. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Γιώργη. Καλησπέρα. Είστε καλά. Καλά, Γιώργο, καλά.
Δεν κατάλαβα. Βγάλανε ανάρτηση αυτή από κάτω από τον Πειραιά. Ναι, ο Καραπαπάς, ο Καραπαπάς. Γιατί με τον Ολυμπιακό έπαιζε ο Πάου και τον ενόχλησα. Ε, καλά, δεν ξέρεις τώρα τις επιστημονικές κινήσεις. Δεν μας είπε την κάρτα του, γιατί δεν έδωσε τον άλλο τον κλώτσα για από πίσω, στον Ουάρντα. Καλά, αυτά δεν τα λένε. Αυτό ρε. Αυτά δεν τους βόλευε να τα πούνε. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση ειλικρινά που δεν πιστεύω να μου απαντήσει και κανένας από την ΚΕΡ και εκεί που είναι και ο Περίρα. Αυτός ο διαιτητής έχει αχρωματοψία. Μπορεί. Μπροστά στη φάση είναι, γίνεται να σου την μπάλα πάει αιστεία, την αποκρούει ο αμυντικός και δείχνει άλλο. Α, το κόρνερ που ήταν, ναι. Ναι, το είδατε, το θυμάστε ναι, αυτό. Ναι. Ναι, βέβαια. Άντε, αυτός δεν το είδε. Ο τέταρτος δεν το είδε. Οι επόπτες δεν το είδαν. Κάνει μια προσποίηση ο Άρντα, τριπλάρι δύο. Το τζαρτζάρι ο άλλος με τον νόμο. Που πατούσε περιοχή αυτό το... Να μην εκφραστώ, γιατί αυτός είναι μεγάλος αλληταράς ο ποδοσφαιριστής. Παύλο Γκαρσία θέλει αυτός για να συνέλθει. Έτσι, έτσι είναι, Γιώργα, ρε. Φίλε, γιατί πώς φαίνεται παλιό. Αυτοί μόνο κλωτσάνε και σμπρώχνουν και βρίζουν. Αυτός που είναι και Αργεντινός. Το τζαρτζάρι και λέει παίζεται. Που δείχνει από την πίσω κάμερα, άμα την έδειξε τη φάση, τον έσμπρωξε για να μπει στην περιοχή. Από αυτό και αυτός είπα, χρωματοψία έχει ο διαιτητής. Γίνεται η φάση, πέφτει κάτω και την ώρα που πέφτει ο διαιτητής δεν κοιτούσε τον ποδοσφαιριστή μας, γύριζε και κοιτούσε από την άλλη πλευρά. Γιώργο. Το Λάτσμαν δεν βλέπει τη φάση. Άντε, ντε. Άντε, ντε. Το Λάτσμαν δεν βλέπει τη φάση, ούτε πατέες και εμένα στο γόνατο από κάτω να τον κάνεις μια. Εγώ πάντως να σου πω κάτι. Έχω παράπονα, όπως θα είπε και ο προπονητής ακριβώς, Τάσο. Κάνανε πολλά λάθη και πολλά τακουνάκια από παίκτες που δεν χρειαζόταν να κάνουν λάθη. Ένας δεν είχε καθαρό μυαλό που πρέπει να πάει μπάλα. Και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος, Τάσο, από αυτό το ποδοσφαιριστή που το πιτσιρικά το σεντερφό. Το Ζαμπά. Είναι... Ποιο Ζαμπά. Όχι, ο Ζαμπά δεν είναι. Τον Ακπόμ λες. Ναι. Πού τον είδες τον Ακπόμ, ρε φίλε. Μια μπάλα διεκδίκησε και την πήρε. Α, που έτρεχε, που έτρεξε και δεν κοιτάξει. Αλλά δεν αφήνει κανένα. Δεν μπορούμε να το δούμε, ρε Γιώργο. Εμένα παλικά, μου άρεσε, εντάξει. Δείχνει πολύ καλά έξυπνος ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι, να το δούμε ένα ημίχρονο όμως, να βγάλουμε ενώ, έτσι. Ενώ απογοητεύτηκα από το Ζαμπά, Τάσο, πάρα πολύ. Από το Ζαμπά γιατί. Καλός ήταν. Νομίζω ότι ήταν καλός σήμερα, ναι. Αυτά καλώς... τα μάτς, παιδιά, δεν θέλουν τα κουνάκια και σου μου του. Αυτά θέλουν με τοπικά στην περιοχή να πάρεις, να το κάνεις 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, να είσαι ήρεμος. Εγώ είδα τον Λουτσέσκο, κάτι φάση είχε κραγεί. Απ' τα λάθη και τρώγανε αντεπιθέσεις και να σου πω και κάτι. Πολύ καλός ο κύριος Χατσερίδη και πολύ καλός ο κύριος Κρέσπο, εντάξει. Κρέσπο, ναι, άλλο ένα μάτι ήταν πολύ καλός. Και ο Χατσερίδης, μια χαρά ήταν το παιδί. Πάγανε καμιά 10 αντεπιθέσεις τα τελευταία 15 λεπτά χωρίς λόγο. Πουλήσαν οι άλλοι την μπάλα. Θα σου πω κάτι, Γιώργο, όμως. Από το 82 μέχρι το 93 ήσουν πολύ σκορποχώρη, πολύ τρύπα πίσω. Εγώ τάσω. Στον διπλανό μου το είπα, λέω φιλέ. Θα βγάλουμε πολύ στεναχώρια σήμερα. Δεν θα βγάλουμε. Μου λέει γιατί το λες. Γιατί λέω το μάτς αυτό εδώ πέρα δεν υπάρχει λέω ένα απόγευμα να είμαστε ήρεμοι. Δεν υπάρχει λέω περίπτωση. Εντάξει σήμερα είχες δικαιολογίες πολλές έτσι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες σε παίκτες που είναι καλοπληρωμένοι Τάσο. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όταν παίζεις την Τετάρτη την ιστορία σου και το μυαλό σου είναι εκεί υπάρχουν. Ούτε την Τετάρτη παίζουμε την ιστορία μας. Ένα παιχνίδι που είναι... Τι λες δε Γιώργο τώρα. Αλλάζεις επίπεδο την Τετάρτη. Δε Γιώργο τώρα. Τι μου λες τώρα. Θα ρωτήσω κάτι λίγο τώρα. Καλά τώρα πλάκα μου κάνεις τώρα. Εσείς το λέτε με πολύ τέτοια. Είναι ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι που αλλάζει το ρου της ομάδος. Μετά την Τετάρτη δεν έχει άλλο παιχνίδι η ομάδα. Φίλε, έχεις ξαναπαίξει ο Μίλος Champions League. Να είναι ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι που θέλω πάλι. Να το κερδίσω. Δεν είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι. Είναι το σοβαρότερο παιχνίδι της ιστορίας σου, Τετάρτη. Ναι, εδώ που φτάσαμε, ναι, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Έχει πολλά παιχνίδια και μετά την Τετάρτη. Εντάξει, ρε φίλε. Έχεις δίκιο, παίζουμε τον Πανιόνιο μετά. Ναι, έχεις δίκιο, ρε Γιώργο. Άμα δεν τον πάρουμε, το κάθε ναι, ρε Γιώργο, μπράβο, έχεις δίκιο. Γιατί το βλέπεις έτσι, ρε Τάρτη. Γιατί, ρε φίλε, σε λέω μπαίνουμε ο Μίλου Champions League και εσύ μου λες παίζουμε πρωτάθλημα και κύπελο. Εγώ το πιστεύω πιο πολύ ότι θα μπούμε. Λόγω ψυχολογίας ομάδος. Μα μου λες δεν είναι το μετά πιο σοβαρό παιχνίδι. Μετά δεν έχουμε άλλο μάτς. Άντε πάλι. Μετά θα κοιτάξουμε το άλλο μάτς, Γιώργο. Ωραία. Κάτσε είναι να κάνουμε αυτό που δεν έχουμε κάνει στην ιστορία μας πρώτα ο Θεός. Εγώ σου είπα να κοιτάγαμε αυτό το μάτς με πιο καθαρό μυαλό
και μετά τη λήξη του αγώνα κοιτούσαμε και το άλλο μάτς. Εγώ αυτό δεν γίνεται, ρε Γιώργο, αυτό το πράγμα. Όταν ξέρεις ότι την Τετάρτη μέσα σε 30.000 κόσμο και μέσα σε 2 εκατομμύρια παοξίδες που θα σε βλέπουν όλοι. Θέλω, να μην τους αγχώσουμε, να μην. Μα δεν γίνεται να μην δεν αγχωθεί. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Είναι φύση αδύνατο. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι τέρας αναισθησίας για να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται. Όσο πιο ήρεμα δούμε το μάτς, όσο πιο ωραία θα είμαστε. Βρε, μαζί σου. Κατάλαβες μαζί σου, αλλά δεν γίνεται. Είναι φύση αδύνατο. Ας περιπτώσει. Αλλά όπως είμαστε εμείς, δύο φορές αγχωμένοι είναι οι άλλοι. Γιατί έρχονται με την πλάτη στον τοίχο. Δεν είναι κανένας ποδοσφαιριστής αγχωμένος. Όχι, τη Μπενφίκα χρειάζεται να είναι τη Μπενφίκα. Α, η Μπενφίκα δεν είναι. Η Μπενφίκα είναι και το φοβορί. Ουσιαστικά έχει όλο το βάρος. Εμένα με ενδιαφέρει, Τάσο, να μην γίνονται λάθη και τρώμαντε επιθέσεις. Μέσα στην Μπενφίκα κάνανε 15 λάθη και φάγαμε 15 επιθέσεις. Χωρίς λόγο τρέχανε να προλάβουν την μπάλα. Από λάθη δικά μας, αυτή δεν ασωστεί την παλιά και στον ελεύθερο χώρο. Αυτό γινότανε. Πάρα πολλά λάθη κάναμε και χωρίς λόγο. Δεν κατάλαβα, ας πούμε, οι απεκρούσεις που κάναμε πηγαίνανε και πάνω τους. Τέλος καλό, όλα καλά, το 1-1 έγραψε η ιστορία. Πάρα πολύ καλό και μπορούσε να πάρουμε και το 1-2. Αυτό κρατάμε. Την Τετάρτη πρώτα ο Θεός να πάρουμε μία νίκη ακόμα. Να πάρουμε μία νίκη ακόμα και να βλέπουμε και εμείς και όλοι την Παοκάρα να κουνάει σε ντόνι μες στην Τούμπα. Εγώ θα ζητήσω κάτι πιο εύκολο. Να μην φάμε γκολ και πήγουμε το μάτς. Τέλος. Καλά, ας βάλουμε 3 και ας φάμε, να δεν πειράζει. Ας βάλουμε και 3 και 4, όσο νομίζεις. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε πρώτα ο Θεός εδώ με τα παλικάρια. Θα είναι ο Γρηγόρης το άτομο, ο παλιός συμπαραγωγός για αρκετά χρόνια. Θα είναι τα παιδιά από τη Σουηδία, ο Γιώργος ο Τούσκας και η πρόεδρος η Ειρήνη από το Σύνδεσμο Φιλών ΠΑΟΚ Στοκχόλμης, και μπορεί να είναι και ένα δυο guest star εκπλήξεις. Σας κρατάμε σε αγωνία, θα σας πούμε ποιοι άλλοι θα είναι. Θα είστε εδώ στη Μένη αύριο να συντονιστείς στις 10. Εσύ παίρνεις ρεπό αύριο. Το σκεφτόμουν να την κάνω. Ξεκούραση, γιατί να πούμε ότι αρκετά Σαββατοκύριακα εδώ το καλοκαίρι ήσουν στο στούντιο με υψηλές θερμοκρασίες έξω, ενώ όλοι ήμασταν παραλίες και στις θάλασσες, και στήριξες και το Λίμπερο, στήριξες και την εκπομπή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 10 το βραδάκι. Εσένα σου είπα ότι πρώτα ο Θεός λογικά θα σε ακούμε και στο νέο πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες από το Λίμπερο. Να ξέρετε ποιο θα είναι και ποιοι θα είναι οι συντελεστές του νέου προγράμματος και οι εκπομπές. Έρχονται πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις, να ξέρετε. Δεν βρωμάω, δεν λέω τίποτα. Έρχονται δίδυμα φωτιά, έρχονται τρίδυμα φωτιά. Θα καραγουστάρετε και φέτος εδώ στους 107,4 τον FM, με σιγουράντζα πάντα, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς χαρτάκια από τους ιδιοκτήτες, με τον κάθε ραδιοφωνικό παραγωγό να λέει το πιστεύω του ελεύθερα και με τη δική του βούληση, με τα δικά του δεδομένα, με τα δικά του λεγόμενα. Και αυτή είναι η γοητεία και το ραδιοφώνου, καλέ μου φίλοι, η ελευθερία του λόγου. Μπορεί να είναι λάθος η άποψή μας ή η δική σας. Υπάρχει ελευθερία του λόγου. Θα την καταθέσετε, θα τη σχολιάσουμε, θα τη συζητήσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα την παρατεθούμε. Γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο. Για να γίνεται μια όμορφη παρέα, για να λέω τα λεγόμενά μου, να λες τα λεγόμενά σου και ο τρίτος μας ακούει να βγάλει το συμπέρασμα, να κρίνει. Ναι. Ποτέ δεν θα πω εγώ αν έχω δίκιο ή αν έχω άδικο. Θα το κρίνει ο τρίτος. Αυτά από εμάς για σήμερα. Τέλος καλό, όλα καλά για την Παοκάρα. 1-0, τρίποντο, πάνει -2. -2. Έτσι, γίνανε συν 1. Σιγά-σιγά. Θα τα πούμε και αύριο, εδώ στις 10, από τους 107,4 στον FM. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την τεράστια συμμετοχή και σήμερα με τα μηνύματά σας, ιδίως στην ομάδα, στις προμεσπτήσεις στο Facebook. Πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλά τα χαιρετίσματα. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη μας δίνετε άλλη μια χρονιά. 11.500 μέλη που αριθμούμε στις ασπρόμενες πτήσεις στο Facebook. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους που ήταν συντονισμένοι και δεν είχαν ενεργή συμμετοχή, είτε με μηνύματα είτε με τηλέφωνα, γιατί έγινε ένας πραγματικός χαμός με τα τηλέφωνα σήμερα.
Τα μούτρα μας πήρανε σήμερα. Ναι, και τον Βασίλη Καβαδία, εδώ πολύτιμο συνεργάτη, άλλο ένα βράδυ εδώ, που ήταν υποστηριχτής της εκπομπής. Στέλιο, κάνε μια αποφώνηση και την κάνα. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι μετράει το αποτέλεσμα, αφόσον ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη, είναι αυτό που μετράει, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όλοι προετοιμαζόμαστε με θετική ενέργεια για το παιχνίδι της ιστορίας, του Δικεφάλου του Βορρά, για να πάμε ένα ταξίδι στα αστέρια μέχρι τα Χριστούγεννα. Και μετά βλέπουμε. Πολύ ωραίος επίλογος, γουστάρο. Από ασπανόμενες πτήσεις, από Τάσο Τρέγια Γιατρόπουλο, από Στέλιο Παντωνίου και από Βασίλη Καβαδία, αν έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, Auf Wiedersehen.